Παρτούπιτσε, το μεγάλο του πρόβλημα. Να δούμε και πόσο θα του επηρεάσει στο παιχνίδι. Γρηγόρη, ένα αθλητή που είναι 38 λεπτά στο παρκέ, να μην αγωνίζεται σήμερα. Προέρχονται και από ήττα, δεν αγωνίστηκε ούτε σε εκείνο το παιχνίδι ο Μπάρνετ. Ας ελπίσουμε να επηρεάσει το παιχνίδι του. Σίγουρα είναι παίχτης βαρόμετρο για του αντιπάλου των Γαλάζων Γετρίνων. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα παίχτη. Την πληθώρα των επιλογών την παίρνουν οι Αμερικάνοι, όπως συζητούσαμε και πριν βγούμε αέρα. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία έχει βάθος πάγκου και έχει επιλογές. Εγώ θα σταθώ ξανά στην σοβαρή απώλεια που έχει το ΑΠΟΕΛ, γιατί μιλάμε για μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ που έχει rotation 7-8 παιχτών μέχρι εκεί. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες πάνε και στους πάγκους για να γίνει η παρουσίαση των δεκάδων σήμερα και για τις δύο ομάδες. Πρώτα θα γίνει με τους φιλοξενούμενους όπως συνηθίζεται. Μεγάλο μάτς, η νίκη είναι μονόδρομος και πιστεύουμε θα τα καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ σήμερα. Βλέπουμε το στάδιο Ελευθερία Γρηγόρη, ο κόσμος δεν ήρθε, όπως δεν ήρθε και στην Λάρνακα δυστυχώς. Εντάξει, είναι καθημερινή, παίζουμε και στο Ελευθέρια, η φυσική έδρα του ΑΠΟΕΛ είναι το Λευκό Θεό. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, θα περιμένουμε ακόμα και μετά την έναρξη να έρθει λίγος κόσμος. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ΑΠΟΕΛ χθες γιόρτασε τα 90 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του, ενώ ξεκινάει η παρουσίαση της Παρτούπιτσε. Με τους Wall, Nekas, Pulpan, Svirtlik, Scrunch, Kohut, Podocek, Otrey, Rup και Prihonski. Κατεβαίνει ο κύριος Bartosek με βοηθό προπονητή τον κύριο Σάντερς. Ο κύριος Σάντερς που ήταν και πρώτος προπονητής στο παιχνίδι που έγινε στις 19 Οκτωβρίου. Και τώρα η σειρά της ομάδας μας. Ρόμπερτ Μπράουν, Μίθιλου, Κιλαράς, Κούνας, Πάσεϊ, Παντούρης, Μπουρνατόφσκι, Κασκίρης, Μόμπλε και Ράιτ. Ο Κασκίρης, όπως είπαμε, δεν θα αγωνιστεί. Ο Παντούρης, με συγχωρείτε, όπως είπαμε, δεν θα αγωνιστεί. Και ο Μόπλε που έκανε σπουδαία παρουσία στο παιχνίδι με την Smoky Mints, double-double σε πόντους και rebound και το προπονητικό team του κύριου Κουστένη. Οι δύο προπονητές που θα ανταλλάξουν και τα αναμνηστικά σύμβολα των ομάδων. Λέγαμε Γρηγόρη ότι ο ΑΠΟΕΛ έκλεισε τα 90 του χρόνια σε όλα τα θύματα από το 1926, 8 Νοεμβρίου. Το γιόρταζαν όντως οι οπαδοί τους και με τις επιτυχίες στο Europa League και την πολύ καλή παρουσία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σωστά. Σίγουρα είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. 90 χρόνια ζωής, 90 χρόνια επιτυχίες, γεμάτα τίτλους και θέλουν να το γιορτάσουν σήμερα και στον μπάσκετ να δώσουν συνέχεια. Όπως δηλαδή έκαναν με την Young Boys, ας το γιορτάσουν και σήμερα με την Παρτούπιτσε, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Πάμε να δούμε τα ρόστερ. Για τον ΑΠΟΕΛ, Μπράουν, Μίθιλου, Κιλαράς, Κούνας, Μπάσεϊ, Μπουρνατόφσκι, Κασκίρης, Μόμπλε και Ράιτ, η ομάδα του κύριου Κουστένη, η δεκάδα. Δεσπόζει, όπως είπαμε, απουσία του Παντούρη, Wall, Nekas, Pulpan, Sitlik, Scrunch, Kohut, Podocek, Otrey, Rup και Prihonski για την Παρτούπιτσε, αυτή είναι η ομάδα που κατεβάζει ο κύριος Μπάρτοσεκ. Και το τρίο της διαιτησίας. Κιούλιν πρώτος διαιτητής με Τσούντιν και Σούντιτς είναι το τρίο της διαιτησίας. Τελευταίο ζέσταμα για τις δύο ομάδες. Να πούμε και τις πεντάδες. Μπράουν, Κιλαράς, Μπάσεϊ, Μπουρνατόφσκι, Μόπλεϊ. Μια πεντάδα την οποία μας συνηθίζει ο κύριος Κουστένης Γρηγόρη. Όντως, εδώ βλέπουμε και τον κύριο Μπάρτοσεκ. Μας επενδυάζει τον τελευταίο αγώνα όταν επέλεξε τον Τόλι τον Κασκίρη. Κάτι που έδειξε να του βγαίνει σε εκείνη την πρώτη περίοδο, τουλάχιστον αμυντικά περιόρισε τους Λευκορώσους, ενώ
Wall, Νέκας, Πούλπαν, Σκράντζ και Ότρεϊ στους 21 πόντους στο προηγούμενο παιχνίδι και Wall στους 18. Ήταν η κινητήρη μοχλή, διαφορά το επιθετικό κομμάτι της ομάδας της Παρτούμπιτσε. Ο κύριος Κουστένης που θα δώσει τον έχουμε στο πλάνο μας, θα δώσει και τις πρώτες του οδηγίες για το παιχνίδι. Πρώτες βέβαια από τον πάγκο, οι ομάδες προετοιμάζονται πολύ καλά πριν τα παιχνίδια. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μαζευτεί και κόσμος. Βλέπετε τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ που θα μπουν στο παρκέ. Μπάσε, η Μπράουν, Κιλαράς, Μπουρναντόφσκι και ο Μόμπλεϊ. Μένει ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ στον πάγκο, ο Ακίμ Ράιτ, small forward. Ακούμε τον κύριο Κουστένη. Και πάλι το τρίο της διαιτησίας, όπως είπαμε, πρώτος προπονητής ο Κιούλιν, ο Ρουμάνος. Πρώτος διαιτητής ο Κιούλιν, ο Ρουμάνος. Γρηγόρη, αν ακούσαμε καλά, όπως είδατε, δεν παίζει ο Μπάρνετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό ήταν και το ρεζουμέ του time out. Ακριβώς ήταν η τελευταία κουβέντα από την οποία όμως όλα αρχίζουν. Τότε δηλαδή μπορεί να μην παίζει ο καλύτερος στους παίχτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Να προσέξουν τα χρειάστα φάουλ και να μην χάνουν τα rebound. Ήταν οι ουσιαστικές οδηγίες, αν θέλεις, του κύριου Στένι. Να πούμε ότι σιγά σιγά έρχεται και λίγος κόσμος. Το είδαμε αυτό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ας ελπίσουμε θα χρειαστεί τον κόσμο από Έλσε. Πόντους ρυθμούς, στιγμές του αγώνα που χρειάζεται το έξτρα σπρόξιμο. Και όλοι γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σε κλειστά κήπεδα, τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όλα έτοιμα λοιπόν, Νέκας και Μόμπλεϊ θα μονομαχήσουν για το τζάμπολ χωρίς καθαρό σέντερ οι φιλοξενούμενοι. Ο Νέκας που είναι τεσάρι ουσιαστικά. Όλα έτοιμα λοιπόν, ο Μόμπλεϊ δεν κλέβει σε εισαγωγικά στο τζάμπολ και κατοχή είναι για την Παρτούμπιτσε, ο Μόμπλεϊ που σηκώθηκε πριν πετάξει την μπάλα ο διαιτητής. Πρώτη κατοχή λοιπόν με τον Πούλπαν, τον point guard της φιλοξενημένης ομάδας, να δίνει στον Wall, αυτός μέσα στον Ότρεϊ, στο low post την μπάλα, γυρίζουν πολύ ωραία την μπάλα, ο Πούλπαν για τρεις είναι άστοχος, rebound από τον Σκρανκ. Wall για τρεις ο Νέκας, είναι άστοχος, άλλο ένα επιθετικό rebound αυτή τη φορά από τον Ότρεϊ μέσα στον Νέκας, καλάθι και φάουλ για την τσεχική ομάδα, μουδιασμένο ξεκίνημα αν σκεφτούμε ότι πήραν δύο επιθετικά rebound, εδώ θα δούμε και πάλι την φάση, δεν μπορεί εκεί ο Μπάσεϊ, ο Μόμπλεϊ καθυστερεί λίγο. Συμπληρωματική βολή εύστοχη για τον Νέκας, 3-0-0-3. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Μπάσεϊ. Γιατί ο Μπουρνατόφσκι να δώσει το screen. Μέσα η μπάλα στον Μπουρνατόφσκι με τον Wall αυτός. Έχει πλεονέκτημα, θα πάει κοντά και θα ευστοχίσει. Πολύ καλή πρώτη επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ. Και βλέπουμε αυτό που μας έλεγε ο βοηθός προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Τρέχουν αμέσως οι Τσέχοι. Προλαβαίνει εκεί ο παίχτης που έβαλε το καλάθι. Ακούμε και τις φωνές από τον κύριο Κουστένη. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στο transition defense, στις αμυντικές τους επιστροφές. Πολύ καλό play εδώ από τους φιλοξενούμενους με τον Πούλπαν να κόβει πολύ ωραία στο καλάθι με curve κίνηση. 2-5. Μπουρνατόφσκι. Δεινάει άμυνα στον Μπάση, ο οποίος τελικά θα πάρει την μπάλα, θα παίξει pick and roll με τον Μόμπλεϊ, πολύ καλή πάσα του Μόμπλεϊ για 2, κοντό το shoot, rebound από τον Νέκας και ό,τι πατάει την γραμμή, αλλά πρώτα ο Κιλαράς θα χρεωθεί φάουλ. Ο κύριος Κουστένης που κάτι λέει εκεί στον Μπράουν. Ο Τρέι στον Πούλπαν για τον Wall. Αυτός τον Ότρεϊ. Πιεστική άμυνα από τον Ράιτ. Μέσα η μπάλα. Άλλη μια καλή επίθεση από τον Σκρανκ. Το τελείωμα. Γρηγόρη, μπήκαν καλά οι φιλοξενούμενοι και τελειώνουν. Τα plays τους βγαίνουν. Δεν έχει κατεβεί τα από Έλα ουσιαστικά ακόμη στο Μπαρκέλουι.
Είναι το δεύτερο καλάθι που μπαίνει μέσα στην καρδιά της άμυνας των Γαλάζιων Κτηρίων και αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ενώ εδώ έχουμε το jump ball. Κατοχή είναι για τον Αποέλ αφού την πρώτη επίθεση του αγώνα την έκαναν οι φιλοξενούμενοι. Μπάλα πάει στον Μόμπλεϊ. Ναι, Γρηγόρη, σε ακούμε. Να προσθέσουμε απλά ότι με την παρουσία του Μόμπλεϊ στην πεντάδα, το ΑΠΟΕΛ έχει το πλεονέκτημα όσον αφορά τον αθλητικό σέντερ. Ωστόσο, δεν έχει ουσιαστικά αντικαταστάτη στη συνέχεια, μιας και ο Τόρις ο Κασκύρης δεν ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού των γηπεδούχων. Άλλη μια εκδήλωση επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ με τον Μπουρνατόφσκι να βγαίνει και πάλι κοντά στο καλάθι. Θα χρεωθεί βήματα. Δείχνει να μην συμφωνεί με την υπόδειξη των διαιτητών. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Δεν κάνει βήματα ο Μπουρνατόφσκι. Κρατάει σταθερό την ώρα που γυρίζει. Όπως και να έχει, το σκορ είναι στο 2-7 με τον Wall. Θα δίνει στον Νέκας για τρεις και πάλι που δείχνει να έχει το μακρινό σουτ. Τουλάχιστον να το εμπιστεύεται. Κυλαράς. Μπάλα μέσα και πάλι στον Μπουρνατόφσκι. Έρχεται ο Μόμπλεϊ. Πάτησε την γραμμή εκεί. Κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε ξεκινήσει μουδιασμένα, Γρηγόρη, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ψάχνει να βρει λύσεις ο κύριος Κουστένης. Περιμένει μεγάλο παιχνίδι από τον Μόμπλεϊ. Ένα παίχτη βαρόμετρο για τους Γαλαζοκίτρινους. Ο οποίος όμως είναι και χρεωμένος ήδη με ένα φάουλ και είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Ο μοναδικός αθλητικός σέντερ που έχει στη διάθεσή του, μιας και ο Τόλης δεν είναι αθλητικός και θα δυσκολευτεί ίσως στο ματσάρισμα με τους σέντερ των φιλοξενουμένων. Ο Κασκύρης που σηκώνεται τώρα, Μπουρνατόφσκι, που είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων μας μέχρι στιγμής, θα πάρει ένα φάουλ. Νάτος ο Τόλης Κασκύρης, μόλις τον ανέφερε ο Γρηγόρης, αντικαθιστά τον Μόπλη, ο οποίος δεν πήγε καλά στο παιχνίδι, δεύτερο ομαδικό για την Παρτούπιτσε. Βάσεη σε μια δύσκολη προσπάθεια κάνει άρπολ και ο Κυλαράς εδώ κάπως απρόσεχτα θα κάνει το δεύτερο του φάουλ. Λέω απρόσεχτα γιατί είχε ήδη φάουλ. Πήγε για το κλέψιμο. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα με τον Ράιτ να ετοιμάζεται. Πολύ σωστό. Έξω και ο Κυλαράς, μέσα ο Ράιτ. Πουλπάν για τον Νέκας. Βλέπουμε ένα παίχτη του 2-6 γρήγορη να κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Κάτι πόσο περνάει ο καιρός το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Τρέι. Rebound από τον Μπουρνατόφσκι. Μπερδεύονται εκεί με τον Κασκύρη. Ο Μπράουν στον ευνηδιασμό. Με το αριστερό δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Rebound από τον Wall και τώρα σειρά των Τσέχων να τρέξουν. Πουλπάν στον Νέκας. Καλή άμυνα από τον Μπουρνατόφσκι. Μπάσεϊ και αυτός θα επιτεθεί. Καλάθι και φάουλ από τον Μπάσεϊ. Βάλαμε το καλάθι, πήραμε και το φάουλ γρήγορα. Αλλά πιστεύω δεν θα αρέσει αυτός τον κύριο Κουστένη. Το run and gun είναι μικρό το rotation. Το Αποέλ βλέπουμε εδώ και πάλι την φάση. Αυτό το run and gun παιχνίδι λοιπόν δεν νομίζω να αρέσει και τόσο πολύ στον κύριο Κουστένη. Σε μια φάση στο παιχνίδι με την Τσμόκη. Τον είδαμε να κάνει παρατηρήσεις πάλι για αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Σε κάθε φάση ουσιαστικά στον αγώνα με Smoking, όπου οι παίχτες του επέλεγαν τον να τρέξουν χωρίς λογική, ανεξάρτητα με το αν πετύχει να το καλάθι ή όχι, άκουγαν παρατηρήσεις και ιδιαίτερα στον προηγούμενο αγώνα έχασαν πάρα πολλούς ευνηδιασμούς. 0 στα 3 για τον Νέκας που δεν διστάζει να σουτάρει συνεχώς. Μπράουν στον Πάσεϊ. Κασκύρης ζητάει και παίρνει την μπάλα. Είναι πολύ δυνατός κοντά στο καλάθι ο Κασκύρης. Θα το βάλει 7 όλα. Διαβάζει εδώ το mismatch. Είπαμε πήγαν χωρίς καθαρό center οι φιλοξενούμενοι στην πεντάδα τους. Το διαβάζει πολύ καλά ο κύριος Κουστένης. Πληρώνει ίσως κάπως την άμυνα. Τα πιο αργά πόδια του Τόλη Κασκύρη όπως βλέπουμε εδώ. Ο οποίος κάνει σπουδαία άμυνα. Ο Κασκύρης μένει μπροστά στον παίχτη του και τώρα ο Ράιτ έχει την ευκαιρία να βάλει το από μπροστά. Θα πάρει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Είπαμε ότι βάζοντας ένα πιο βαρύ σέντερ απέναντι στα
στους small forward. Βλέπουμε εδώ και πάλι την φάση, σωστό το foul. Ίσως να ρισκάρεις κάπως την άμυνα, να δεχτείς τα drive από τα τεσσάρια που είδατε πως κατεβάζουν και μπάλα της τσεχικής ομάδας. Όμως εδώ ο Κασκίρης έβγαλε άσπρο πρόσωπο τον προπονητή του, έβγαλε την άμυνα και στον εφνιδιασμό. Τώρα ο Ράιτ Γρηγόρη έχει την ευκαιρία να βάλει το απέλ μπροστά στο σκορ. Σίγουρα, ο Τόλης μας εξέπληξε ευχάριστα με τον τρόπο που μπήκε δυνατά στο παρκέ. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι και έβγαλε και μια άμυνα. Τώρα είναι ζήτημα οι συμπαίχτες του να εκμεταλλευτούν τα δώρα που τους έκανε, να πετύχουν τις βολές που είναι το μείζον θέμα των γαλαζογετρίνων και να βγάλουν οργανωμένες επιθέσεις για να έχουν και περισσότερες ελπίδες να πάρουν το προβάδισμα. 8-7, τρέχει ένα σερί το από 6-0. Για τρεις από την γωνία Wall. Θα στοχίσει rebound από τον Κασκίρη που δίνει στον Μπάσεϊ. Βρίσκει τον Μπουρνατόσκι που είναι με τον Πουλπάν. Έχει πλεονεκτήμα και ο Μπουρνατόσκι. Φοβερή πάσα του στον Κασκίρη. Αυτό στον Μπράουν στη γωνία. Να το και το πρώτο τρίποντο για τον Αποέλ. 11-7 στο συν 4 η ομάδα μας. Που μετά τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Κουστένης δείχνει επιθετικά να βρίσκει τον ρυθμό της. Ωραία η πάσα στον Ότρεϊ. Άλλη μια καλή άμυνα από τον Μπράουν. Ο Κασκίρης ακόμη ένα rebound. Και τώρα ο Μπράουν με τον Ότρεϊ. Είναι στον Κασκίρη, Μπάσεϊ. Παίξουν το pick and roll οι δυο τους. Η μπάλα πάει μέσα στον Τόλι Κασκίρη με τον Wall. Είναι πιο δυνατός αλλά είναι αρκετά έξω από την ρακέτα. Ράιτ. Θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για τρεις βολές. Πολύ εξύπνα ο Ράιτ. Ξεγέλασε τον Wall. Και πήρε το φάουλ και το δικαίωμα για τρεις βολές. Σιγά σιγά ακούμε και τους φίλους του Αποέλ. Είχαμε πρόβλημα με την Μίνσκ στις βολές Γρηγόρη. Ας ελπίζουμε σήμερα να τους φίλους των γαλαζοκυτρίνων. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ράιτ, είχε μία στις δύο νωρίτερα. Τρεις στις τρεις. 14-7, ο Αποέλ από το 2-7 Γρηγόρη στο 14-7 τρέχει ένα 12-0. Είναι μεγάλη βοήθεια που έδωσε ο Τόλης ο Κασκίρης τόσο στις άμυνες όσο και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει το παιχνίδι στην επίθεση. Πέτυχε ήδη ένα καλάθι και έδωσε μια πολύ όμορφη ασίστ στο τρίποντο νωρίτερα. Πολύ μεγάλη βοήθεια του Τόλη. Καλή άμυνα εδώ από τον Μπράουν. Η μπάλα όμως δεν θα χαθεί. Ο Τσέι. Για να δούμε τι έχει σφυριχτεί. Να δούμε την υπόδειξη από τον διαιτητή. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο. Τα λένε οι δυο τους. Δεν ανανεώνεται ο χρόνος επειδή δεν είχε αλλάξει η κατοχή. Αυτό έγινε. Οπότε 5 δευτερόλεπτα έχουν για να εκδηλώσουν την επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπουρνατόσκι, ο οποίος και αυτός ξεχωρίζει μέχρι στιγμής στο παρκέ. 4 και 10 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 14-7 μπροστά ο Αποέλ που έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την διαφορά. Μπράουν τώρα δίνει στον Ράιτ στην κορυφή ο Κασκίρης για να παίξουν το pick and roll. Ο Ράιτ χάνει την κατοχή, ζητάει τώρα από τον Μπράουν. Πολύ καλή πάσα του Μπράουν στον Κασκίρη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα ο Κασκίρης στην άμυνα των φιλοξενουμένων. Εδώ και πάλι φάση. Το φάουλ ήταν από τον αριθμό 8 τον Πούλπαν. Το πρώτο του φάουλ. Time out αναγκάζεται να καλέσει ο κύριος Μπάρτοσεκ. Πάμε και εμείς στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
το να απολαμβάνεις ξέγνιαστα την κάθε σου στιγμή και να ελέγχεις τη χρήση και το λογαριασμό σου όποτε εσύ θες, είναι κάτι καλό. Self-care από τα ΡΕ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Self-care από App Store ή Google Play. Ακόμη κάτι καλό από τα ΡΕ. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. 3:49 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο ΑΠΟΕΛ έτρεξε ένα σερί 12-0 και ανάγκασε την ομάδα της Παρτούβιτσε να πάρει το time out. Ο ΑΠΟΕΛ που έχει σε πολύ καλή παρουσία τον Πουρνατόφσκι, ο οποίος έχει 2 πόντους, 2 rebound και 1 assist. Ο Ράιτ έβαλε 4 πόντους με την είσοδο του στο παιχνίδι. Και ο Κασκίρης τα πάει περίφημα, 1 assist, 2 rebound και 2 πόντους. Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Γρηγόρη. Απόλυτη ικανοποίηση επικράτησε στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων με τη μέχρι στιγμής παρουσία της ομάδας του κ. Γουστένη στο παρκέ. Να συνεχίσουν να παίζουν με τον Τόλι, να διαβάζουν δηλαδή τόσο την παρουσία του Τόλι του Κασκίρη όσο και του Μουρνατόφσκι, οι οποίοι είναι δύο πολύ δυνατοί παίχτες. Ενώ εδώ ο Τόλις πετυχαίνει και βολή. Το λέμε με τόση είδηση γιατί ως γνωστόν δεν είναι και το δυνατό του σημείο του Τόλι του Κασκίρη οι βολές. Να μην χάνουν τα rebound και να συνεχίσουν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Μία στις δύο για τον Κασκίρη, 15-7 στο σύν 8. Ο ΑΠΟΕΛ που θυμίζουμε ιτήθηκε στην Τσεχία με 75-80 στις 19 Οκτωβρίου στο πρώτο παιχνίδι για τον 10ο ομιλό του FIBA Europe Cup. Να ένα καλό play αυτή τη στιγμή από τους φιλοξενούμενους με τον Πούλπαν να βρίσκει τον συμπαίχτη του, τον Σβίρτλικ, ο οποίος πέρασε τώρα στο παρκέ μετά από το pick and roll. Κύριος Κουστένης που φωνάζει τον Μπάσεϊ, πιθανόν να μην του άρεσε η αντιμετώπιση που έπαιξαν οι παίχτες του στο pick and roll και βρέθηκε μόνος του ο Σβίρτλικ, ο οποίος θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Είναι πολύ σημαντικό τώρα που έχουμε πάρει το προβάδισμα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μια μικρή διαφορά, να το κρατήσουμε το κομμάτι του παιχνιδιού εκεί, να μην χαλαρώσουμε δηλαδή και να μην αφήσουμε τους υπεδούχους να μας τρέξουν. Εδώ ο Νέκας έκανε το stop στον right και πάει μόνος του στο coast to coast και δικαιώνεται. 2-6 όπως είπαμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα, έχει 2 στις 6 προσπάθειες. Και τώρα θα αναγκαστούν αρκετοί παίχτες που δεν έπαιρναν τόσες προσπάθειες με την απουσία του Μπάρνετ να παίρνουν πιο πολλά σουτ. Ωραίο κόψιμο εδώ back τώρα από τον Μπάσεϊ, για 2 είναι άστοχος, rebound από τον Ότρεϊ ο οποίος τρέχει την ομάδα του. Καλή άμυνα από τον Ράιτ, ο Μπράουν στον Μπάσεϊ και σειρά του από Ελίνα τρέξει με Μπάσεϊ και Ράιτ. Ράιτ στην γωνία, θα παίξει στο low post με τον Σκρανκ. Πάει μέχρι μέσα, περνάει κάτω από το καλάθι, δύσκολη και πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Wright. 17-10. Εδώ και πάλι, περνάει κάτω από το καλάθι και βάζει ένα δύσκολο, μια δύσκολη προσπάθεια, φάουλ. Ετοιμάζεται ο Βασίλης ο Κούνας να περάσει στο παρκέ. Έξω Μπάζε που τον είδαμε Γρηγόρη νωρίτερα να τρέχει. Είπαμε πρέπει να κρατήσουμε το σκορ σε χαμηλό, σε χαμηλά επίπεδα. Κοίτα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καθόλου από το ΑΠΟΕΛ το παιχνίδι που έπαιζε την προηγούμενη αγωνιστική, δηλαδή το control παιχνίδι, το να εκμεταλλεύεται το 24, προσπαθεί να τρέξει όλο και περισσότερο. Μέχρι στιγμής του βγαίνει, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν να βγάλουν 40 λεπτά στον ίδιο ρυθμό. 0 στις 2 για τον Νέκας. Ράιτ, ποιος και πάλι δεν σταματάει σε πανομοιότυπη φάση με την προηγούμενη, με περισσότερη δύναμη αυτή την φορά. 19-10, μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το σύν 9 για την ομάδα μας με τον Πουλπαν. Κατά τον επιτηρείο Κούνας, pick and roll με τον Νέκας, μένει μόνος, σηκώνεται, είναι άστοχος, rebound, μάχες εκεί. Για να δούμε, μακρινό rebound από τον Νέκας, ο οποίος ψάχνει μέσα στο low post, ο Τρέι στο κόψιμο, 19-12. Πρέπει να περιορίσουμε τα επιθετικά rebound. Έχουν πάρει αρκετά οι φιλοξενούμενοι σε αυτή την πρώτη περίοδο. 4 στον αριθμό. Κούνας, πηγαίνει με τον Κασκίρη, Μπουρνατόφσκι. Σουτάρει για 3 και είναι εύστοχος, 22-12. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο από τον Μπουρνατόφσκι.
Γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα, βρήκαν το ελεύθερο σουτ. Όντρεϊ μέσα, μπροστά στον Πουρνατόφσκι. Ο Σβίτλικ, ο οποίος φτάνει τους 4 πόντους. 22-14. 1-16 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Κούνας. Πήγαινε ρόλ με τον Κασκίδη. Μπάλα στον Πουρνατόφσκι. Στόχισε νωρίτερα, σουτάρει και πάλι και το κάνει. 25-14. Στο συν 11 η διαφορά. Βλέπουμε και πάλι το σουτ 2-2 για τον Πουρνατόφσκι. Στις τελευταίες δύο επιθέσεις του Αποέλ, Νέκας τώρα από την κορυφή. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα ο Νέκας και αυτό μας βολεύει. Νάτος και πάλι επιτίθεται στο καλάθι για τον Ότρεϊ. Δύσκολη προσπάθεια του Αμερικανού, θα το βάλει. Λοιπόν, ο Ότρεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Παρτούβιτσε στην Τσεχία με 21 πόντους. Ο Αποέλ με τον Μπράουν. Να παίζει το pick and roll με τον Κασκίρη. Ο Κούνας επιτίθεται, βρίσκει τον Κασκίρη κάτω από το καλάθι. Θα πάρει το φάουλο ο Κασκίρης. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Πολύ καλή πάσα του Κούνα. Διπλή αλλαγή για τους Τσέχους, Γρηγόρη. Βλέπουμε εδώ ότι οι Τσέχοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να σταματήσουν το ρυθμό του Αποέλ. Ένα Αποέλ το οποίο έχει πάρει μία διαφορά κοντά στους 9-10 πόντους και την διατηρεί, ενώ είναι φανερό ότι πιστεύει πάρα πολύ ο κύριος τον Κασκίρη, τον οποίο έχει στο παρκέ 7 λεπτά τώρα. Άλλαξε την ροή του αγώνα ο Κασκίρης με την είσοδό του, έχει και 2 στις 4 βολές, φτάνει τους 4 πόντους. Βάζει τον Μόμπλεϊ μέσα, ένα πιο αθλητικό ψηλό για την τελευταία άμυνα. Ας ελπίσουμε να μην δούμε αυτό που είδαμε στο Κίτιο με την Τσουμόκη. Άλλη μια τελευταία επίθεση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Βγει αυτή η άμυνα. 26-16 το σκορ λοιπόν. Στο συν 10 ο Αποέλ που βρέθηκε να χάνει μέχρι και 2-7 στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Ένα κρυκτικό 7 λεπτό. Δύσκολη προσπάθεια και ευστοχή και πάλι ο Στβίλτικ. Σούτ από τον Κούνα από πολύ μακριά. Είχε λίγα δευτερόλεπτα να προχωρήσει ακόμα. Όπως και να έχει, 26-18 θα είναι το σκορ για την πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες πάνε στους πάγκους τους για τις οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Πάμε και εμείς σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Winning was a challenge, but repeating will be too. Because there are 29 teams in our way again, and they've all come back stronger, more determined, more experienced, and ready. They won't back down, but neither will we. This is why we play. Πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 26-18 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Ενώ βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Ο Αποέλ που είχε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, 2-7 είπαμε ήταν το επιμέρου σκορ για τους φιλοξενούμενους. Είσοδος στον Κασκίρη και Ράιτ, άλλαξε τα δεδομένα. Ο Ράιτ στους 8 πόντους, ενώ ο Τόλης Κασκίρης με 4 πόντους. Αλλά είναι σημαντικά τα άλλα που κάνει μέσα στο παρκέ, 2 rebound, 1 assist. Η αξιολόγησή του στο συν 15, παρακαλώ. Γρηγόρια, πήρες κάτι από τον πάγκο του Αποέλ? Ικανοποίηση, όπως επικρατούσε άλλωστε και στο πρώτο time out, να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, να χαμηλώσουν το τέμπο του αγώνα, ζήτησε ο κύριος Κουστένης. Δεν του αρέσει ως γνωστόν το να βλέπει τους παίχτες του να τρέχουν και να προσπαθήσει τώρα με τον Μόμπλεϊ να εκμεταλλευτεί το σουτ του Μόμπλεϊ. Ο παίκτης που πέρασε λίγο νωρίτερα, ο Κόχουτ, ευστοχίσε ένα σουτ 3 πόντων. 26-21. Μειώνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ευστοχούν και πάλι στην πρώτη τους επίθεση μετά από διακοπή. Μπουρνατόφσκι προσποιείται για το hand-off, επιτίθεται, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ο Κόχουτ θα πάρει το rebound και θα δώσει στον Ότρεϊ, ο οποίος τρέχει με τον Ράιτ. Μπερδεύονται, κλέβει ο Μόπλεϊ. Και ο Κούνας θα πάει σε σετ παιχνίδι.
Ζητάει τον Mobley για το screen στην κορυφή. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Mobley. Αυτό το πρόβλημα Λου είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους γαλαζοκίτρινους. Είναι το δεύτερο φάουλ του Mobley. Και τώρα είναι ένα ζήτημα να δούμε πώς θα καλύψει την αδυναμία του να παίξει άμυνα πλέον. Για να δούμε και ποιες άλλες λύσεις θα σκαρφιστεί ο κύριος Κουστένης. Πήγαν την μπάλα κοντά στο low post. Το Mobley παρά τα δύο του φάουλ έβγαλε μια πολύ καλή άμυνα. Κούνας θα παίξει το pick and roll με τον Mobley. Γυρίζουν την μπάλα οι γαλαζοκίτρινοι με τον Wright να πηγαίνει μέσα στο καλάθι στον Μπουρνατόφσκι. Ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα. Μπουρνατόφσκι φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Φτάνει τους 10. Εδώ η ομορφότερη φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι με τον Wright. Να επιτίθεται πολύ ωραία και στην σωστή στιγμή να δίνει την πάσα στον Wright. Εδώ υπάρχει το τρίτο φάουλ του Mobley και σηκώνεται και πάλι ο Κασκύρης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σωστά, Γρηγόρη. Δεν πρόσεξε καθόλου εδώ ο Mobley. Ήξερε ότι είχε φορτωθεί με το δεύτερο του φάουλ και ήταν ρίσκαρε από την προηγούμενη φάση. Προηγουμένως μπορεί να κατάφερε να κλέψει την μπάλα, ωστόσο είχε ρισκάρει στα όρια του φάουλ. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν οδηγία αυτή, αν απλά ο Mobley από το πάθος του για το παιχνίδι έκανε αυτό το λάθος κατά εμένα. Για να μην ξεχνάμε ότι είχε δύο φάουλ ο Κιλαράς. Και θα δούμε ενώ την μπάλα να πέφτει στα χέρια του Σβίλτικ, ο οποίος δεν θα μας χαριστεί, θα βάλει το καλάθι. Ο Σβίλτικ που είναι στους 7 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. 28-23. Μπουρνατόφσκι στον Wright. Πηγαίνει όλη στην κορυφή με τον Κασκύρη. Μπουρνατόφσκι για 3 χωρίς να διστάζει και αυτό μέσα. Έχει πάρει φωτιά ο Μπουρνατόφσκι. 31-23. Φτάνει τους 13 πόντους. Και για να δούμε τεχνική ποινή. Και αν είναι στον Mobley, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τον Αποέλ. Ίσως η τεχνική πηγαίνει να πηγαίνει στον πάγκο και όχι προσωπικά στον Mobley. Καθώς δεν βλέπουμε να μπαίνει το τέταρτο φάουλ του στον Φωτεινό Πίνακα. Πάω τώρα να το σιγουρέψουμε, αλλά στον Mobley ήταν η παρατήρηση ουσιαστικά, γι' αυτό και σηκώστηκε και ο βοηθός του τεχνικός του από Έλληνα να τον ηρεμήσει λίγο από το πάθος του. Ο Τρέι κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ από τον Βασίλη τον Κούνα, είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ που έγινε πάνω στον Πότο Τσεκ, ο οποίος πήρε την μπάλα και επιτέθηκε στο καλάθι με τη μία. Ακούσαμε τον βοηθό προπονητή από Έλ, τον Χατζη Ελιάχ, να λέει ότι αυτή η ομάδα τρέχει συνεχώς, δεν διστάζουν καθόλου. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων από τον Σκρανκ. Ο Σκρανκ φτάνει τους 8 πόντους. Βλέπουμε τους ψηλούς της Παρτούπιτσε να σουτάρουν. Μπουρνατόφσκι στον Μπράουν, θα δεχτεί το στοπ. Πάει ασέτ παιχνίδι τώρα από Ελ με τον Μπράουν. Να δίνει στον Κασκύρη, ο οποίος έχει πλεονέκτημα με τον Σκρανκ, είναι πιο δυνατός. Βρίσκει τον Μπράουν για 3 αυτός. Άλλο ένα εύστοχο τρίποντο για τον Αποέλ. Να πούμε απλά, Λούι, ότι η τεχνική ποινή δόθηκε στον Πάγκο. Ελέω όμως του Mobley, λόγω του ότι στεκόταν στον Πάγκο. Οπότε δεν χρεώνεται το τέταρτο του φάουλο Mobley. Οπότε τσεκεστοχή πίσω από τα 6.75, απαντάει αμέσως στον Wright. Ο οποίος πάει εδώ κοντά στο καλάθι, προσπίδε ένα fade away, δύσκολη προσπάθεια. Wright, Μπουρνατόφσκι και Μπράουν κρατάνε το Αποέλ σε πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα. Πολύ εύκολο καλάθι δεχόμαστε και πάλι από τον Σβίτλικ. Ο Σβίτλικ που φτάνει τους 9 πόντους, 6.38 πριν το τέλος του μηχρόνου. Wright. Ωραία κίνηση από τον Wright για τον Κούνα και αυτός για 3 είναι άστοχος. Rebound από τον Σκρανκ και τώρα ο Τρέι θα τρέξει στο παρκέ. Καλή άμυνα από τον Wright. 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Μένει με τον Μπουρνατόφσκι, ο Τρέι αλλάζουν στα screen. Μέσα η μπάλα στο low post. Άλλη μια δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound, ούτε τώρα άλλο ένα επιθετικό rebound για τους φιλοξενούμενους, που δεν μπορούν να τελειώσουν τη φάση, ούτε ο Αποέλ να ξεκαθαρίσει το rebound.
Ο Τρέι ζητάει την μπάλα, ο Πότοτς εκ των λοπών θα σουτάρει για τρεις. Ο Τρέι κακό σουτ, rebound από τον Κούνα, ο οποίος θα δώσει στον Μπράουν. Ο Μπράουν θα σταματήσει και θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ο κύριος Κουστένης που ζητάει του, από τον Μπράουν να ρίξει τον ρυθμό, δεν βολεύει καθόλου τον Αβουέλ αυτός ο ρυθμός. Καθώς είναι πιο μικρό το rotation στους παίχτες, έχει και τρία φαουλ ομόπλεϊ. Εδώ τα επιθετικά rebound στοιχίζουν για άλλη μια φορά για να αγκάζουν τον κύριο Κουστένη να πάρει το timeout. 36-34 προηγείται από ΕΛ που είδε την διαφορά του να φτάνει μέχρι το σύν 11. Χάθηκε αυτή η διαφορά. Πάμε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 36-34 είναι το σκορ. Όπως είπαμε, ο 10ος όμιλος του FIBA Europe Cup από ΕΛ versus εναντίον, από ΕΛ εναντίον Παρτούπιτσε. Βλέπουμε και τον κύριο Κουστένη νωρίτερα και τις αντιδράσεις του στα χαμένα αμυντικά rebound των γαλαζοκιτρίνων. Γρηγόρη, πρέπει να βάλει τις φωνές τους παίκτες του από ΕΛ, σωστά. Ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή, Λουί. Τους είπε πρωτού καθίσουν καλά στον πάγκο, τι προσπαθείτε να κάνετε, να παίξετε run and gun μαζί με τους Τσέχους. Αυτό δεν είναι δυνατόν να φέρει αποτέλεσμα στο τέλος. Τους έκανε παρατηρήσεις για τα συνεχόμενα χαμένα rebound, όπως είναι λογικό. Ζήτησε από τον Τόλι να βγαίνει να βοηθά τον Βασίλη τον Κούνα με screen και να κόβει στη συνέχεια προς τα μέσα, ενώ τους ξαναείπε να προσέξουν πάρα πολύ, ενώ έκανα παρατήρηση για το τελευταίο τρίποντο στον εφνιδιασμό. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν αρέσει καθόλου στον κύριο Κουστένη να βλέπει την ομάδα του να βγαίνει εκτός ρυθμού. Κασκύρι στο low post, θα δεχτεί το stop από τον Σκρανκ. Σκρανκ, Σβίτλικ και Πότοτσεκ άλλαξαν τον ρυθμό, νάτος και πάλι. Ο Σβίτλικ που φτάνει τους 11 πόντους, γίνεται ο πρώτος φιλοξενούμενος που φτάνει σε διψήφιο αριθμό και το παιχνίδι είναι ισόπαλο. Μετά από αρκετή ώρα προετοιμάζεται ο Μπάσε για να περάσει στο παρκέ. Κασκύρης για τον Πουρνατόφσκι. Ο Ράιτ παίξει στο low post, δίνει τους τον Πουρνατόφσκι και πάλι για τρεις αυτός. Είναι πάρα πολύ καλός ο Πουρνατόφσκι. Σήμερα φτάνει τους 16 πόντους με 4 τρίποντα. Φοβερό ξεκίνημα σε αυτό το παιχνίδι για τον Πουρνατόφσκι. Πάνε να απαντήσουν και το κάνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Πότοτσεκ. Νάτος εδώ. Είπαμε, αυτοί οι τρεις άλλαξαν το ρυθμό για την δική τους ομάδα, όπως έκαναν οι Ράιτ και οι Κασκύρης στο πρώτο δεκάλεπτο για μας. Ράιτ στο low post με τον Σκάνκ είναι πιο δυνατός. Θα χάσει εδώ την μπάλα. Πολπάν, πολύ καλή άμυνα από τον Μπράουν. Θα πάρει το φάουλ. Και δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν αυτό ήταν υποψία αντιαθλητικού φάουλ με τους νέους κανονισμούς. Με τους νέους κανονισμούς, ίσως, Λουί. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μόλις το πρώτο φάουλ για τους Τσέχους. Την ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι έχουν ήδη τρία ομαδικά, εκ των οποίων τα δύο από τον Μπράντον Μόμπλεϊ. Κάτι που τον παροπλίζει ουσιαστικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τρίτης περίοδου. Πέρασαν και πάλι στο παρκέ οι Walt και Νέκας. Μπάσεϊ πέρασε στην πεντάδα του Αποέλ. Δύσκολο σούτ, εύστοχο για τον Ράιτ. Ράιτ και Μπουρνατόφσκι. Εξαιρετική σε ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι. Έχουν περισσότερους από τους μισούς πόντους του Αποέλ. Ο Ράιτ στους 13 και ο Μπουρνατόφσκι στους 16. Ράιτ τρέχει και πάλι για τον Μπουρνατόφσκι. Σηκώνεται για τρεις. Ο Μπουρνατόφσκι, είπαμε και νωρίτερα, έχει πάρει φωτιά. 45-39, μεγάλη εμφάνιση, μεγάλο πρώτο ημίχρονο για τον Μπουρνατόφσκι, ο οποίος φτάνει τους 19 και κάνει πράγματα και θαύματα στο παρκέ. Να και η άμυνα από τον Μπάσεϊ που πέρασε πριν λίγο. Μόνος το lay-up, 47-39 το time-out του κύριου Κουστένη, πιάνει τόπο και αναγκάζει τον αντίπαλο προπονητή, τον κύριο Μπάρτοσεκ, να πάρει αυτός τώρα time-out στο σύνοχτο από ΕΛ. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. I've come undone a couple of times in the past few years.
Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 47-39 είναι το σκορ για το Αποέλ. Έτρεξε ένα 8-0, βλέπουμε τα τελευταία εύστοχα σουτ της ομάδας μας. Έτρεξε ένα 8-0 και ανάγκασε τον κύριο Μπάρτοσεκ να πάρει time out του Γρηγόρη. Ήταν στον πάγκο του κύριου Κουστένης, ακούμε Γρηγόρη. Λοιπόν, έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για την πιεστική άμυνα που έβγαλαν τώρα με τον Μπάσε και σκόραραν, με τον Μπράουν στορίς και σκόραραν, ενώ τους είπε ότι θα πρέπει να προσέξουν λίγο περισσότερο την άμυνά τους, τα πηγαίνουν πολύ καλά, ωστόσο πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο και να διατηρήσουμε την διαφορά, control game και την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Wall για τρεις από την κορυφή, είναι άστοχος, χάνεται, δεν χάνεται. Ήταν κοντά στο να χαθεί άλλο ένα επιθετικό rebound. Βλέπουμε τον κύριο Κουστένη να τα λέει σε έντονο ύφος με τους παίχτες του. Τα box out είναι αυτά που παίζουν φυσικά τον ρόλο τους σε τέτοιες φάσεις. Πρέπει να βρεις τον παίχτη και να τον κρατήσεις εκτός ρακέτας. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι φιλοξενούμενοι με τον Μπράουν από ελ. Ξεκλειδώνει την πίεση. Βγαίνει από τα screen ο Μπουρνατόσκι. Βλέπετε τον παίχτη του να κολλάει πάνω του για να μην δεχτεί το σούτ ο Κόχουτ. Μπουρνατόσκι παρόλα αυτά θα σουτάρει και θα βάλει και αυτό το πολύ δύσκολο τρίποντο. Κάνει ό,τι θέλει ο Μπουρνατόσκι στο παρκέ και στέλνει την διαφορά στο συν 11 που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που είχε ο Αποέλ στο παιχνίδι. 50-39-50 πόντους σε λιγότερο από 20 λεπτά για το Αποέλ. Με τον Μπουρνατόσκι να κλέβει τον Μπάσεϊ να δίνει στον Μπράουν και φάουλ. Μπουρνατόσκι Γρηγόρη είναι παντού. Χαριτολογώντας Λούι, προχθές ο Κάρε πέτυχε 13 τρίποντα. Ο Μπουρνατόσκι έχει 6, ο Κάρε έχει 6 στο πρώτο ημίχρονο. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω ότι λες. Βεβαίως μιλάμε εκεί για άλλα επίπεδα, αλλά τα νούμερα είναι τα ίδια μέχρι στιγμής. Έχει και λίγο περισσότερο χρόνο, ο Κάρε έχει 8 λεπτά παραπάνω. Μπράουν, στον Κασκίρι, Κιλαράς, πέρασε εκτός ο κορυφαίος μέχρι στιγμής για τον Αποέλ. Μπράουν προσποιείται για 3, έρχεται ο Κασκίρις να του δώσει το pick and roll, η μπάλα πηγαίνει στο low post, στον right. Σε ένα fade away ο Ράιτ και αυτό μέσα. Ράιτ και Μπουρνατόφσκι έχουν πιο πολλούς από τους μισούς και συνεχίζουν. Στους 22 ο Μπουρνατόφσκι, στους 15 ο Ράιτ. Wall από την κορυφή ούτε τώρα. Άλλο ένα επιθετικό rebound για τον Ότρεϊ. Έχασε τον παίχτη του Εγκιον Μπράουν. Στην γωνία πατάει την γραμμή και ευστοχή ο Κόχουτ. Ένα και 52 πριν το τέλος του μηχρόνου. Αποέλ κατεβάζει την μπάλα σε ένα πιο χαμηλό τέμπο τώρα με τον Μπάσεϊ. Να δίνει στον Μπράουν και πάλι Μπάσεϊ. Βγαίνει από τα σκρίν ο Μπράουν και παίρνει μπάλα. Βγαίνει ρόλ με τον Κασκίρι, σουτάρει ο Μπράουν. Air ball. Στον ευνηδιασμό τώρα οι φιλοξενούμενοι και φάουλ από τον Κασκίρι, σωστό. Ο Νέκασα χρειαστεί να πάει στην βολή για να κερδίσει τους δύο πόντους. Μην ξεχνάμε ότι ο Νέκας είχε 0 στις 2, βλέπουμε και πάλι. Ο Νέκας θα πάει στην γραμμή. Θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Βλέπουμε στους 6 πόντους ο Νέκας. Και στην δεύτερη και έχουμε time out. Time out 52-43 λοιπόν το σκόρο. Γρηγόρης θα πάει στον πάγκο του Αποέλ για να ακούσει ότι μπορεί από τις οδηγίες του κύριου Κουστέρης. Αυτό το 1-31 που απομένει. Αυτό θα κάνει και η κάμερα της Cita Vision να έχουμε εικόνα από το time out του Αποέλ. Έχαμε λοιπόν ότι ο Μπουρνατόσκι και ο Ράιτ είναι αυτοί που τραβάνε το κουπί, κρατάνε την ομάδα στις πλάτες τους σε αυτή την δεύτερη περίοδο και κολλήσει επιθετικά το Αποέλ. Το σκορ έχει φτάσει μέχρι και το 39 όλα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όταν πήρε το time out ο κύριος Κουστένης, ο Αποέλ τρέχει ένα σερί 13-4 και προηγείται με συν 9. Έχει φτάσει την διαφορά μέχρι και τους 13 πόντους. Βλέπουμε τον κύριο Κουστένη να σχεδιάζει το επόμενο play της ομάδας του και τον ακούμε.
guys. Don't miss the defense. Don't miss the defense also. I heard you. Don't let them score again. No fouls. No fouls. Ο Γρηγόρης, ακούμε. Λοιπόν, να προσέξουν, 1,5 λεπτό έμεινε να παίξουν καλές άμυνες. Έδωσε κάποια, να δείξει κάποια συστήματα ώστε να βγουν τα σούτ και οι ενέργειες από τον Ράιτ, ο οποίος είναι ο πιο ζεστός αυτή τη στιγμή που είναι στο παρκέ. Μια και ο Μουνατόφσκι έχει περάσει να πάρει τις απαραίτητες ανάσες στον πάγκο. Αμυντικά ζήτησε να πιέσουν πάρα πολύ, να μην χάσουν inbound και να μην κάνουν foul, γιατί πλέον τα foul στέλνουν τους Τσέχους στις βολές. Ενώ οι Τσέχοι έχουν δύο φάουλ να δώσουν. Μπάσεϊ μετά την πάσα του Μπράουν μένει στην κορυφή. Θα παίξει στα πόδια τον αντίπαλό του και θα ζουτάρει για τρεις και ο Μπάσεϊ. Στο κόλπο των τριών πόντων. Μια σπουδαία περίοδος σε διαφορά τα σου τριών πόντων για την ομάδα μας. Γέννη από τα σκριν και ζουτάρει. Ο Κόχουτα στο γη. Στον ευθυδιασμό η πάσα για τον Ράιτ. Καλή πάσα, ο Ράιτ θα πάρει την μπάλα και θα τελειώσει. 57-43, έρχεται πίσω από το time out με ένα σερί 5-0 ο Αποέλ και στέλνει την διαφορά στους 14. Ο Τρέι παίζει pick and roll στην κορυφή με τον Νέγκας, ελευθερώνεται, σηκώνεται για δύο και φστοχεί ο Τρέι. Δεν μπορεί να ακολουθήσει εκεί ο Τόλης ο Κασκύρης. Τα βαριά πόδια του Τόλη βοηθάνε μέσα στην άμυνα, δεν μπορεί όμως να βγει έξω να βοηθήσει. Είδαμε ένα τρίποντο από τον Πάση, το οποίο ήταν εκτός του πίνακα του κύριου Κουστένη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. Εδώ ο Μπράουν θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Νέκας και ο Πουλπάν θα φύγει στον εστιασμό. Πατάει φρένο και δίνει στον Ότρεϊ. 10 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Τσέχων. Δεν έχει φάουλ να δώσει ο Αποέλ. Βγαίνει ο Νέκας για το pick and roll στην κορυφή. Σκαστή πάσα στον Νέκας. Γυρίζουν ωραία την μπάλα για τον Γουόλ στη γωνία. Δεν θα δεχτούμε αυτό τον μπάζερ μπίτερ Γρηγόρη, ευτυχώς. 57-45 είναι και το τελικό σκορ για το ημίχρονο. Εκπληκτικός Μπουρνατόφσκι, πάρα πολύ καλός Ράιτ. Βοήθειες από τον Κασκύρη απρόσμενες, καθώς ο Μόπλεϊ είναι χρεωμένος με 3 φάουλ. 2 έχει ο Κιλάρας. Αυτό είναι ένα περίπου το ρεζουμέ για την ομάδα του Αποέλ στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τα στατιστικά της αναμέτρησης. Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going up there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. I had years to get us ready. Never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrificed for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for. I know here, all the players fight for every ball. Here, you can see amazing things. Here, the fans support you in every game. There's a very important tournament, Copa del Rey. Here, people love the show.
They say it's the best league in Europe. Bienvenidos a la Liga Endesa. Πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, 57-45 είναι το σκόρ ημιχρόνου εδώ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Βλέπουμε κάποιες από τις ωραιότερες φάσεις της αναμέτρησης και του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο που είχε σε πρώτο ρόλο τον Μπουρνατόφσκι με 22 πόντους, 6-6 τρίποντα, 2-3 τρίποντα για τον Μπουρνατόφσκι. Μεγάλο παιχνίδι. Άξιος συμπαραστάτης του Μπουρνατόφσκι, ο Ράιτ που βλέπουμε εδώ με 15 για τους φιλοξενούμενους. Είναι πρώτος σκόρερ ο Σβίρτλικ με 11 πόντους. Είναι αυτός που μάζεψε κάπως την διαφορά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Βεβαίως στην συνέχεια τα πολλά εύστοχα τρίποντα του Αβέλ είναι αυτά που προκάλεσαν πρόβλημα στην άμυνα των Τσέχων και την διαφορά που βλέπουμε στον πίνακα 57-45, το συν 12, 10 στα 15 τρίποντα έτρεξε ο Αποέλ. Με τα καλύτερα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου θα σας αφήσουμε και εμείς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και για να δούμε αν ο Αποέλ τελικά θα καταφέρει να πάρει την νίκη και την διαφορά από την τσεχική ομάδα. Εσείς θα τρέχετε να σωθείτε, εμείς θα είμαστε ψηλά στον ουρανό, ασφαλείς σαν τα πουλάκια. Κάτε μια. Είναι απλώς η αρχή. Τι μέρος είναι αυτό? Η γεωτοπία. Μιας νέας εποχής. Το μυστικό που θα σώσει τον κόσμο είναι εδώ. Σάγκρι Λάμα, θα μας βοηθήσεις? Ναι, αλλά πρώτα, στάσου το σκύλο. Τις τρέλα πατάς, του ζελέ και του κουράε. Μπορείς να με ξεμπλέξεις. Η μύτη μου κοντεύει να κολλήσει στον ποπό μου. Η εποχή των παγετώνων σε τροχιά σύγκρουσης. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP παίζει αποκλειστικά στη Sita Vision. Η αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα πέφτει με τον αγώνα στη Βαλένθια. Μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον Μάρκες και την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης από τον Ρώση, απομένει η τρίτη θέση, την οποία ο Βινιάλες θα διεκδικήσει από τον Λορέντζο. Μην χάσετε το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου τα κατατακτήρια δοκιμαστικά και το Grand Prix μόνο στο Sita Vision Sports 6. Sita Vision. Χορηγός τηλεοπτικών μεταδόσεων, η Ducati Κύπρου Unicars.
τέταρτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου 2018 και η Sita Vision φέρνει το τριήμερο 11 με 13 Νοεμβρίου στα Sita Vision Sports 6 ζωντανές μεταδόσεις. Σέντρα την Παρασκευή με δύο αγώνες. Αρμενία, Μαυροβούνιο και Αγγλία, Σκωτία. Συνέχεια το Σάββατο 12 Νοεμβρίου με Κροατία, Ισλανδία και Ισπανία, Σκόπια. Οι μεταδόσεις της αγωνιστικής ολοκληρώνονται την Κυριακή με άλλους δύο αγώνες. Δείτε στις 7 το βράδυ Λουξεμβούργο, Ολλανδία. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα θέλει το απόλυτο στις νίκες με αντίπαλο τη Βοσνία. Sita Vision. Was a challenge, but repeating will be too, because there are 29 teams in our way again, and they've all come back stronger, more determined, more experienced, and ready. They won't back down, but neither will we. This is why we play. Destroy this world. Billions of people killed. I'm sinking like stars all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι,
Αποέλ Παρτούπιτσε στον τέταρτο γύρο του 10ου ομίλου. Για το FIBA Europe Cup βλέπουμε τα στατιστικά. Απίστευτο ποσοστό στα σούτ 3 πόντων, 10 στα 18 για την ομάδα του Αποέλ. Υπάρχει ένα μικρό λαθάκι στα τρίποντα, είναι 10 στα 15, 10 στα 18 είναι τα δίποντα, ενώ για την Παρτούπιτσε βλέπετε πιο χαμηλό το ποσοστό του στα τρίποντα. Αυτή είναι γρήγορη και ειδοποιώς διαφορά, 6 περισσότερα τρίποντα για τον Αποέλ που υστερεί στα rebound, 16-23, αυτή είναι η Αχίλιος Πτέρνα μέχρι στιγμής. Πολύ καλό το στατιστικό με τα 5 λάθη για την ομάδα μας, 7 για τους φιλοξενούμενους, 15-13 για assist, 6-2 τα κλεψίματα, 9-9 τα foul. Αυτά είναι τα στατιστικά για τις δύο ομάδες. Ο Αποέλ που έστειλε την διαφορά μέχρι και τους 13. Γρηγόρη, ένας εκπληκτικός Μπουρνατόφσκι, 22 πόντους, 3 rebound, 6 στα 6 τρίποντα, βεβαίως και ένας πάρα πολύ θετικός Τόλης Κασκύρης. Σίγουρα είναι μεγάλη βοήθεια πάντως ο Τόλης ερχόμενος από τον πάγκο, γιατί σε μια πολύ άσχημη βραδιά για τον Brandon Mobley, ο Τόλης έχει αγωνιστεί 16 λεπτά. Εκεί που ο μέσος όρος του είναι 7 με 8 λεπτά, έχει ήδη 16 και θα αγωνιστεί ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μόμπλε έδειξε από την αρχή ότι είναι εκτός ρυθμού του παιχνιδιού και αυτό πληρώνει το Αποέλ στα χαμένα rebound, γιατί έχει χάσει πάρα πολλά rebound. Δεν υπάρχει ουσιαστικά δύναμη στην ρακέτα. Ο Τόλης έχει τα καλά του, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει εύκολα τα rebound. Και απουσία του Μόμπλε, εκεί το Αποέλ μειονεκτεί. Να πούμε ότι ο Αποέλ έχει βάλει 12 πόντους από λάθη του αντιπάλου. Κανένα δεν έχει βάλει Παρτούπιτσε. 18-24 οι πόντοι μέσα στην ρακέτα. 3-10 έχουν από δεύτερες ευκαιρίες. Αυτή είναι, όπως λέγαμε, και Αχίλιος Πτέρνα, δηλαδή τα επιθετικά rebound που στοιχίζουν. Έδωσαν 10 πόντους τα επιθετικά rebound στους φιλοξενούμενους. 12-16 οι πόντοι στους ευνηδιασμούς. Και οι πόντοι από τον πάγκο 21-20. Περίπου ίδιο αυτό το στατιστικό. Είπαμε για την ομάδα της Παρτούπιτσε. Δεν έχει τον πρώτο της σκόρερ μαζί της στην Κύπρο, τον Μπέρνετ. Ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του κυρίου Κουστένη. Γρηγόρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ξεκινάμε τον Brandon Mobley στην πεντάδα. Ελπίζει ότι ο Μόμπλε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κύριου Κουστένη. Να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, να μην τρέχουν χωρίς λόγο. Control game λοιπόν, να προσπαθήσουν να βάλουν τον Μόμπλε στο παρκέ και φυσικά με τον Μπουρνατόφσκι αιχμή του δώρα του στην επίθεση. Πολύ ωραία, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Ένα σημαντικό, όπως είπαμε, παιχνίδι για τον Αποέλ και την συνέχεια της ομάδας μας στο FIBA Europe Cup. Καλή άμυνα εδώ για τους φιλοξενούμενους που φεύγουν στον ευνηδιασμό. Μόμπλε θα σταματήσει την φάση. Ο Πουλπάν ήταν αυτός που έφυγε στον ευνηδιασμό μετά από κλέψιμο. Μόμπλε ακολούθησε και έδωσε το stop στον αντίπαλο point guard. Εδώ και πάλι η πολύ ωραία φάση. Καθόλου ανομότυπο το stop από τον Μόμπλε, καθώς δεν βρήκε η μπάλα στο ταμπλό. Πουλπάν στην επαναφορά στον Ότφεϊ. Ο Γουόλ, που είναι σε ένα πολύ ήσυχο βράδυ, είχε 18 πόντους στην προηγούμενη αναμέτρηση. Εδώ ο Τρέι δεν θα διστάσει, θα σηκωθεί και θα ευστοχίσει. 57-47 λέγαμε για τον Γουόλ, που είχε 18 πόντους στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα δεν έχει σκοράρει ακόμη μέχρι στιγμής. Μπράουν στον Ράιτ, μέσα η μπάλα στον Μόμπλεϊ. Σηκώνεται για δύο και ευστοχεί ο Μόμπλε. Αυτό ήθελε ο κύριος Κουστένης. Πολύ σημαντικό το πρώτο λεπτό για τον Μόμπλε. Γρηγόρη με έναν μπλοκ και ένα εύστοχο σουτ δύο πόντων. Όσο πιο γρήγορα μπει στην εξίσωση του παιχνιδιού, τόσο πιο γρήγορα το Αποέλ θα αποκτήσει και δύναμη στη ρακέτα. Θα το κλέβει και την μπάλα. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό το ξεκίνημα για τον Brandon Mobley. Θετικότατο. Ο Μπράουν απρόσεκτος χάνει την μπάλα. Right. Ο Μπράουν προσπαθεί να το σώσει. Ο Πουλπάν στον Γουόλ. Δύο συνεχόμενα λάθη από τις δύο ομάδες. 59-47 παραμένει. Είδαμε τον Μπράουν εκεί να είναι απρόσεκτος. Ήταν το δεύτερο του λάθος. Ευτυχώς για τον Αποέλ ο Πουλπάν έκανε άλλο ένα λάθος για λογαριασμό της ομάδας του. Κατοχή για τον Αποέλ και πάλι, αφού η μπάλα από τα χέρια του Ότφεϊ πέρασε εκτός. Οι Τσέχοι θα προσπαθήσουν να πιέσουν τώρα, γιατί πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι στους Τσέχους φτάνει και μια ήττα κάτω από 5 πόντους. Για να έχει το πάνω χέρι σε ό,τι αφορά την σύγκριση του με τον Αποέλ.
η Τσμόκι Μίντσκ που κέρδισε τους Λιθουανούς και φτάσε στις 4 νίκες. Οπότε η μάχη για να τη δεύτερη θέση και για τους δεύτερους καλύτερους τρίτους. Wall θα πάρει το φάουλ από τον Μπράουν και για τους 4 καλύτερους τρίτους, με συγχωρείτε. Εδώ βλέπουμε και τον βοηθό προπονητή, τον κύριο Σάντερς. Εδώ ένα air ball από τον Ποντοτσέκ. Συνδυασμός για τον Αβέλ, σταματάει σε σετ παιχνίδι. Ο Ράιτ με τον Μπράουν θα συνεργαστούν για δύο. Μπράουν, η μπάλα θα του κάνει το χατήρι. 61-57 εδώ και ο Πάγκος του Αβέλ. Πολύ σημαντικό ότι βρίσκουν στόχο και από, την, και από μέσα από τη γραμμή των 6-75 τώρα οι γαλαζοκίτρινοι. Ενώ να πούμε με τον Wall να βάζει το πρώτο του καλάθι, ότι με τον O-Train να βάζει άλλο ένα καλάθι. Με συγχωρείτε ότι η ΑΕΚ ιτήθηκε στην έδρα της Καζιάντεπ με 80-72. Τέταρτη ήττα για την ομάδα μας στον όμιλό της, σε ένα όμιλο με μεγαθύρια όπως είπαμε και σε νωρίτερες μεταδόσεις. Μας Ράιτ για 3 είναι άστοχος, rebound από τον Νέγας. Και τώρα O-Train, O-Train που έχει μπει ζεστός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ψάχνουν τον Wall στο low post που έχει mismatch με τον Brown. Θα στοχίσει ο Wall, να το τώρα το πρώτο του καλάθι. Είναι ένας από τους ποιοτικότερους παίχτες που έχει στο rotation του ο κύριος Μπάρτοσεκ. Ουρνατόφσκι. Drive από τον Βάσεϊ, θα ζητήσει foul, δεν θα το πάρει. Στον ευθυνδιασμό οι φιλοξενούμενοι. Πάει μέχρι μέσα μόνος και παίρνει το foul. Δεν ξέρω αν είναι από τον Μπουρναδόφσκι ή τον Μόμπλεϊ. Αν είναι από τον Μόμπλεϊ είναι το τεταρτό. Θα δούμε τώρα. Φάουλ είναι από τον Μόμπλεϊ, είναι το τέταρτο και σηκώνεται αμέσως ο Τόλης Κασκύρης. Δεν αντέξε περισσότερο από 3 λεπτά ο Μόμπλεϊ και αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για τους γαλαζοκίτρινους, γιατί άρχισε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ η διαφορά πέφτει κιόλας κάτω από τους 10 τώρα. Ο Σκράγκ, ο πρώτος σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδας, φτάνει στους 12 πόντους. Νάτος εδώ. Ράιτ στον Μπράουν για μια νέα επίθεση. Το Αβέλ 61-53, η διαφορά έχει πέσει σε μονοψήφιο αριθμό στους 8 τώρα. Μπουρνατόφσκι. Δύσκολη προσπάθεια, δεν μετράει το καλάθι για να μπει. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί ο κύριος Κουστένης, τον βλέπουμε εδώ. Και ετοιμάζεται ο Σβίτλικ να μπει. Βλέπουμε ότι δεν έχουν βοηθήσει ακόμη ο Βασίλης ο Κούνας και ο Γαβρίλης ο Κυλαράς στους γαλαζοκίτρινους. Θα χρειαστεί την βοήθεια των δύο Κυπρίων ο κύριος Κουστένης, αν θέλει η ομάδα του να αντέξει μέχρι το τέλος. Μόλις το δεύτερο άστοχο σουτ του Μπουρνατόφσκι στον ευθνηδιασμό. Διαβάζει πολύ καλά την πρόθεση του Wall ο Μπράουν. Κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Βέβαια η παρέμβαση του Μπράουν αποσόβησε ένα εύκολο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ο Τρέι με ένα step back για δύο είναι άστοχος, rebound από τον Μπάσεϊ. Για να δούμε αν θα τρέξει η ομάδα του Αβέλ με τον Μπράουν να επιτίθεται και να ευστοχεί. Κάνει στον ύπνο της την άμυλα της Μπαρτούβιτς, 63-53 στο σύν 10 ο Αβέλ. Wall θα πάρει το screen και θα δώσει μέσα στον Σβίτλικ. Με τον Μπουρνατόφσκι είναι πιο δυνατός. Ενώ ήταν στο έδαφος ο Μπουρνατόφσκι, του κάνει η φάουλ. Μπουρνατόφσκι που ζήτησε ο ίδιος, επιθετικό. Εδώ θα δούμε και πάλι. Εδώ σπρώχνει τον Μπουρνατόφσκι και εδώ απλώνει το χέρι και κάνει φάουλ. Τον στέλνει στις βολές. Και νομίζω φάνηκε τυχερός εδώ ο Μπουρνατόφσκι που δεν δόθηκε αντιαθλητικό Λούι. Αν σκεφτούμε και τους νέους κανονισμούς και τότε ο Μπουρνατόφσκι ουσιαστικά ενώ ήταν πεσμένος απλά τράβηξε το χέρι του αντιπάλου του. Yeah.
Τις βολές λοιπόν ο Σβίρτλικ. Ευστοχή στην πρώτη ο Κάμιλ Σβίρτλικ. Φτάνει τους 12, είχε μία στις 2 στο προηγούμενο του ταξίδι στις βολές. Αυτή την φορά θα βάλει και τις 2. 63-55. Στους 8 και πάλι διαφορά. Ράιτ στον Μπράουν. Και πάλι Ράιτ. Μέσα η μπάλα στον Κασκίδη. Θα δώσει ίξω στον Ράιτ. Πρέπει να σουτάρει ο Ράιτ και το κάνει. Είναι άστοχος. Νικητής στο rebound ο Νέκας. Τρέχουν στον εφηδιασμό. Και πάλι και ο άλλος, ο Σβίρτλικ, που έχει φτάσει τους 15 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ήταν και ο κύριος λόγος στην δεύτερη περίοδο που οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 39-39 πριν έρθει το σερί τριπώντων των Μπουρνατόφσκι και Ράιτ. Δείχνει κάπως κλειδωμένη επίθεση του ΑΠΟΕΛ στις τελευταίες προσπάθειες. Μπράουν για 3 σε μια τραβηγμένη προσπάθεια. Τόλης Κασκίρης θα πάρει το φάουλ. Καλή δουλειά. Μάχη του, κάτω από το καλάθι. Εδώ θα δούμε και πάλι την φάση. Έγινε νωρίτερα το φάουλ πριν την επανάληψη. Time out από τον κύριο Κουστένη που βλέπει τους Τσέχους να μπαίνουν και πάλι στο κόλπο. Μείωσαν την διαφορά στους 6 πόντους και ο ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκει λύσεις. Σε ό,τι αφορά το επιθετικό του κομμάτι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σε ακούμε, Γρηγόρη, ήσουν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, να προσέξουν πάρα πολύ τα χαμένα rebound, να μην χαλαρώσουν δευτερόλεπτο, να μην τα βάλουν κάτω τώρα που ήταν την μείωση από τους Τσέχους και να προσπαθήσουν να βάλουν στο παιχνίδι τον Μπουρνατόφσκι, ο οποίος ουσιαστικά έχει πάρει μόλις μία προσπάθεια εδώ και 5,5 λεπτά. Ωραία, Γρηγόρη, Μπουρνατόφσκι τώρα στην κορυφή. Με τον Νέγκας πάει κοντά στο καλάθι, προσπίσεις με το πίβοτ. Θα χάσει άλλη μια προσπάθεια ο Μπουρνατός και ο δεν μπορεί να μείνει σε τόσο ψηλά ποσοστά ευστοχίας. Αυτή ήταν μόλις η τρίτη άστοχη του προσπάθεια. Ο Βασίλης Κούνας ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Και θα πάρει την θέση του Μπράουν. Ο Κούνας, Γρηγόρη, μου μπορεί να δώσει περισσότερη υπομονή και οργάνωση στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Το σημαντικό είναι να μπορέσει να δώσει όμως και σκόρ ο Βασίλης, γιατί τώρα αυτό απουσιάζει από το ΑΠΟΕΛ. Είδαμε τώρα ο Μπουρνατόφσκι να στοχεί για τρίτη φορά μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλει τώρα ο κύριος Αγουστένης. Πολύ σωστά. Ενώ ο Ράιτ ανέκοψε ορθότατα τον εφηδιασμό των φιλοξενούμενων. Αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που είχαμε να δώσουμε στην τρίτη περίοδο. Συμπληρωμένα πλέον τα φάουλ για την ομάδα μας. Ο Τρέι γλιστράει, χάνει την μπάλα, κλέβει ο Ράιτ και έχει τον Μπάσεϊ στον ευνηδιασμό. Περνάει πολύ ωραία ο Μπάσεϊ. 65-57, έτρεξε στο γήπεδο. Έδωσε την επιλογή στον συμπαίχτη του. Απέφυγε το stop από τον αντίπαλό του. Τη διαφορά στο σύν 8. Βίρτλικ θα κάνει επιθετικό φάουλ με τον Αγκώνα, σύμφωνα με τους διαιτητές. Εδώ βλέπουμε στο πλάνο μας και τον κύριο Σάντερς. Μόλις το τρίτο ομαδικό είναι αυτό. Έχουν να δώσουν ακόμη ένα οι Τσέχοι. Τώρα που το ΑΠΟΕΛ είναι στα ωριά. Το θετικό μας είναι το τρίτο φάουλ του Σβίρτλικ, του πρώτου του σκόρερ, ο οποίος έχει 15 πόντους στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κούνας
με τον Κασκίρι, θα του δώσει μέσα την μπάλα. Με τον Wall είναι πιο δυνατός, έρχεται τον double team. Πολύ καλή άμυνα από τους Τσέχους, κλέβουν μπάλα, τρέχουν στον ευθυνδιασμό. Ο Νέκας στην γωνία για τον Ότρεϊ, μέσα στον Σβίλτη και πάλι ο Μπράουν πολύ ψηλά θα τον κόψει. Και ο Ράιτ δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Η κατοχή είναι για τον Αποέλ, πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Ράιτ που όχι μόνο έβγαλε το stop, αλλά ήταν εκεί και για το πιθανό κλέψιμο στην συνέχεια της φάσης. 3 και 30 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, από ΕΛ στο σύν 8, 65-57. Θυμίζουμε είχαμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο με την διαφορά στο σύν 12. Κούνας στον Ράιτ και πάλι Κούνας προσπαθεί να δημιουργήσει τον χώρο για τον Κασκίρη. Στο low post 2 δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρει ο Κασκίρης. Δεν το ίδιο θα το κάνει ο Μπουρνατόφσκι. Είναι άστοχος. Να και το πρώτο άστοχο τρίποντο για τον Μπουρνατόφσκι. Έχει 0 στα 4 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Wall προσποιείται, ελευθερώνεται και σηκώνεται για 2. Είναι άστοχος ο Wall. Ο Νέκας με τον Μπουρνατόφσκι. Έρχεται ο Wall να πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Έτσι για είναι συμπληρωμένα τα φάουλ. Αλλά σύμφωνα με την υπόδειξη των ειδών, το φάουλ ήταν στην προσπάθεια. Είδαμε και πάλι την φάση έξω, Κασκίρης μέσα. Ο Μόμπλεϊ ρισκάρει ο κύριος Κουστένης γρήγορα, αλλά δεν έχει και άλλη επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό τώρα ο Μόμπλεϊ να αντέξει, γιατί μέχρι στιγμής και τις τρεις φορές τις οποίες τον επανέφερε στο πάρκι ο κύριος Κουστένης, άντεξε κοντά στα 2 λεπτά χωρίς να κάνει φάουλ. Είναι φανερό ότι είναι εκτός ρυθμού. Για να βρει ρυθμό πρέπει να πάρει προσπάθειες πάνω του, αλλά να προσέξει πάρα πολύ πλέον, γιατί ένα φάουλ θα κοστίσει πάρα πολλά. Και βλέπουμε τον Wall να μην βρίσκει καθόλου ρυθμό, ένας από τους κορυφαίους παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Είναι μόλις στους 2 πόντους και εδώ χάσε και 2 βολές, κάτι στο οποίο δεν συνηθίζει. Τον προπονητή του Mobley με τον παίχτη του να μένει μέσα, θα ευστοχίσει από την κορυφή. Πολύ σωστή επιλογή, 68-57, 3 πόντοι για τον Μόμπλεϊ. Εκμεταλλεύτηκε το Σβίλτλικ να μένει στο low post, φάουλ εδώ και δικαίωμα για βολές για τον Νέκας. Ο Νέκας έχει 3 στις 5 από την γραμμή των βολών. Ο κύριος Κουστένης δεν συμφωνεί με αυτή την υπόδειξη. Παρόλο που είπαμε ότι ο Μόμπλεϊ είναι εκτός ρυθμού, Γρηγόρη, επιθετικά όσες φορές πήρε την πρώτη προσπάθεια όταν μπήκε στο παρκέ, δικαίωσε τον προπονητή του. Το πρόβλημα είναι αμυντικά με τον Μόμπλεϊ. Το ότι κάνει φάουλ σε κάθε προσπάθεια των Τσέχων. Επιθετικά, όντως, μέχρι στιγμής τα πηγαίνει περίφημα. Ο Νέκας συνεχίζει να είναι άστοχος από την γραμμή. Χάνει 2 βολές αυτή την φορά. Μένει στις 3 εύστοχες, 7 άστοχες βολές. Ο Μόμπλεϊ που είναι στους 5 πόντους και τους 5 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Κούνας τον Ράιτ για 3, αυτός και αυτό μέσα. 71-57 αναγκάζουν τον προπονητή της Τσέχης ομάδας να πάρει time-out οι παίχτες μας. Το συν 14 εσωφαρίζουν την μεγαλύτερη διαφορά που είχαμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πάμε σε ακόμη μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το να απολαμβάνεις ξέγνιαστα την κάθε σου στιγμή και να ελέγχεις τη χρήση και το λογαριασμό σου όποτε εσύ θες, είναι κάτι καλό. Self-care από τα ΡΕ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Self-Care από App Store ή Google Play. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, δύο συνεχόμενα τρίποντα για τον Αποέλ με Mobley. Ενώ βλέπουμε τον drive του Κούνα, μάζεψε τρεις παίχτες στον ελεύθερο Ράιτ. Αυτός άμεση εκτέλεση. Αυτό ήταν και το καλάθι το οποίο ανάγκασε τον κύριο Μπάρτοσεκ να πάρει το timeout. Έστειλε την διαφορά στους 14. Ο Αποέλ είναι εκεί συνεχώς. Ο Αποέλ, όσες φορές προσπάθησαν οι Τσέχοι να μειώσουν ακόμα και να ισοφαρίσουν στο 39, όλα κατάφερε να μεγαλώσει την διαφορά με τα εύστοχα σουτ πίσω από τα 6 και 75. Σημαντικό όμως είναι να αντέξει αυτό το μικρό rotation που έχει ο κύριος Κουστένης και στην τέταρτη περίοδο. Γρηγόρη, χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες οδηγίες ήταν πάνω στον Μόμπλεϊ στο πώς να αμυνθεί. Μια και είναι φορτωμένος με 4 φάουλ, να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό. Να δοκιμάζει ο Βασίλης ο Κούνας αυτό που έκανε και νωρίτερα, δηλαδή να μαζεύει δύο παίχτες πάνω του και να βρίσκει τον ελεύθερο συμπαίχτη. Ενώ
Έκανε και ιδιαίτερα σε κάποια φάση ο Κούνας στον Μόμπλεϊ για το πώς να συνεργαστούν καλύτερα, να τρέχουν πολύ στις επιστροφές και να μην χάνουν ούτε ένα rebound, ειδικά τώρα που πλησιάζουν προς το τέλος. Η μπάλα πάει μέσα στον Σβίρτλικ. Ο Σβίρτλικ συνεχίζει το βιολί του, φτάνει τους 17 πόντους, 71-59. Κούνας με τον Μόμπλεϊ, παίξουν το pick and roll και βήματα από τον Κούνας στην παγίδα που του εστιθάνει η Τσέχη. Δείχνει να μην συμφωνεί ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ. Διαφορά στους 12, βλέπουμε εδώ και πάλι την φάση. Σβίρτλικ στο hands out, έρχεται πίσω, κάνει βήματα ο Κούνας, μετακινεί το σταθερό του βήμα, καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ράιτ παιδεύεται και από τον αντίπαλό του, ο οποίος θα σουτάρει μπροστά στο υψωμένο χέρι του Ράιτ. Φοβερή προσπάθεια από τον Πότοτσεκ που φτάνει και αυτός τους 8 πόντους. Κούνας στα τρία ομαδικά ακόμη Τσέχη. Δεν επιδιώκουμε κιόλας να πάρουμε τα φάουλ. Βγαίνει από τα σκρίνο Πάσεϊ, φοβερή τρίπλα του Πάσεϊ και πάσα στον Μπουρνατόφσκι. Φάση από NBA από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Απίστευτη η τρίπλα από τον Πάσεϊ και στη συνέχεια ο πρώτος σκόρερ του αγώνα ήρθε για να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Σβίρτλικ για τον Ότρεϊ. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις και θα ευστοχίσει. Είναι μεγάλος σκόρερ και ο point guard των φιλοξενουμένων, ο Λαμπ Ότρεϊ. Νάτος εδώ, είχε 21 στο προηγούμενο παιχνίδι που τέθηκαν να αντιμετωπίσει οι δύο ομάδες. Γένει από τα screen on Πάσεϊ. Ο Μόμπλεϊ θα πάει να δώσει το screen, δεν θα το πάρει, μέσα στον Μπουρνατόφσκι. Ο Ράι προσπίσει και θα πάρει το φάουλ από τον Wall. Ο Μπουρνατόφσκι το δικαίωμα να πάει στην γραμμή για δύο βολές. Ήταν απίστευτη η φάση που έβγαλαν οι Μπάση και Μπουρνατόφσκι. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι επιστρέφει στο παρκέ ο Τόλης ο Κασκύρης για να προστατεύσει ουσιαστικά τον Μόμπλεϊ για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μόμπλεϊ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά για όσο πέρασε σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά της περίοδου, ενώ επιστρέφει μετά από πάρα πολύ ώρα και ο Γαβρίλης ο Κεραράς στο παρκέ. Και ο Γαβρίλης που αντιμετώπισε προβλήματα φάουλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δύο βολές για τον Μπουρνατόφσκι. Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει φάουλ να δώσει. Βλέπουμε τον Μπουρνατόφσκι που κάνει, αν όχι το παιχνίδι της καριέρας του, σίγουρα το παιχνίδι της παρουσίας του στον ΑΠΟΕΛ. Εδώ βλέπετε τι κάνει ο Μπάσε, η απίστευτη ραχεία τρίπλα, η ασίστ στη συνέχεια και το φανταστικό κάρφωμα. 7 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της περίοδου. Ο Τρέι θα δώσει μέσα στον Σβίρτλικ, αυτός με ένα hook θα ευστοχίσει. Είναι πάρα πολύ καλός ο Σβίρτλικ σήμερα, 75-66. Είναι και το τελικό σκορ για την τρίτη περίοδο, με τον Σβίρτλικ να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην ρακέτα του ΑΠΟΕΛ, όπως κάνει και ο Μπουρνατός και ό,τι θέλει στην αντίπερα όχθη. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Οπτική γωνία. Λεπτομερής ανάλυση. Άλλη αντίληψη. Από το Κυπριακό ποδόσφαιρο μέχρι τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και άλλα σπορ. Ώρα για μπάλα. Η αθλητική εκπομπή της Cita Vision με τους Αλέξη Πάμπο, Άλκη Μπότσο και Σάβα Κωνσταντίνου. Με συνεντεύξεις, στιγμιότυπα και ανάλυση των αγώνων από κάθε σπορ. Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9:15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι συνδρομητές, για την τέταρτη αγωνιστική του 10ου ομίλου του FIBA Europe Cup από El Pardubice. Στον τέρπι του ομίλου, 75-66 προηγείται ο ΑΠΟΕΛ. Ένα εκπληκτικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, Γρηγόρη, για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που βάζει μέσο όρο στο Europe Cup 72 πόντους. Βάζει 75 σήμερα και έχει ακόμη ένα δεκάλεπτο. Είπαμε, είναι στοίχημα να κρατήσει τους Τσέχους κάτω από τους 80. Αυτό θα είναι δύσκολο, αλλά αν τους
αν συνεχίσει την καλή δουλειά στην επίθεση, δεν θα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σίγουρα, μέχρι στιγμής τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι πιστεύει και ο πιο ένθερμος οπαδός των Γαλαζοκυτρίνων. 75 πόντοι σε τρεις περιόδους δεν είναι και λίγο πράγμα. Αυτό που είπε και ο κύριος Κρουστένης στους παίχτες τώρα είναι 10 λεπτά έμειναν. Περισσότερο ήταν ψυχωτικό το δίλεπτο τώρα της περίοδου παρά προπονητικού χαρακτήρα. Είναι θέμα πάθους τώρα και να προστατεύσουν όσο μπορούν τον Μόμπλεϊ από το πέμπτο του φάουλ. Ο Γουόλ ξεφορτώνεται τον Μπουρνατόφσκι και ευστοχεί. Ο Γουόλ που αυτός ήταν ο μόλις τέταρτος πόντος του. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και σίγουρα δεν θέλουμε να ζεσταθεί σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 75-68 για έναν Αποέλ που έχει στους 26 τον Μπουρνατόφσκι, στους 20 τον Ράιτ και στους 10 τους Μπράουν και Μπάσεϊ. Μπουρνατόφσκι στον Ράιτ. Αυτός με τον Wall θα ελευθερωθεί και θα σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound από τον Ότρεϊ, ο οποίος τρέχει. Floater είναι άστοχο. Ενώ θα πρέπει να πούμε το ότι όσο περνάει η ώρα θα πρέπει να προσέχουμε πλέον και την διαφορά. Καθώς με το 75-68 το Αποέλ παίρνει και τα δύο. Κούνας για τον Μπάσεϊ. Δεν αρέσει αυτό το play στον κύριο Κουστένη. Μπουρνατόφσκι πρέπει να σουτάρει, δεν το έχει καταλάβει και θα χρεωθεί το λάθος η ομάδα μας. Τελειώνει το 24. Ενώ ετοιμάζουν αλλαγές οι φιλοξενούμενοι. Μέσα ο Νέκας, έξω Πότοτσεκ. 8-40 πριν το φινάλε, ο Αποέλ είναι στο σύν 7, ο Αποέλ έφτασε την διαφορά μέχρι και τους 14. Με Κούνα, Μπάσεϊ, Μπουρνατόφσκι, Μόμπλεϊ και Ράιτ αυτή την στιγμή. Ξεκουράζεται ο Μπράουν, ο Κιλαράς και ο Κασκίρης. Σε αυτό το πολύ μικρό rotation των 8 παιχτών, Γρηγόρη Νομίθιλου που δεν πήρε κάποιο χρόνο συμμετοχής και ο Παντούρης που είναι με τις φόρμες στον πάγκο λόγω του τραυματισμού του. Μέχρι στιγμής το Αποέλ θα πηγαίνει περίφημα. Αυτό δεν είναι καν θέμα προς συζήτηση. Κλέψιμο από τον Μπάσεϊ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Πατάει φρένο και πάει σε σετ παιχνίδι. Αυτό που έχει σημασία όμως, Λου, είναι να αντέξει τώρα στην πίεση που θα καταβάλουν οι Τσέχοι, γιατί το λέγαμε και πριν και είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Μπουρνατόφσκι από την γωνία είχε συγγύσει στην τρίτη περίοδο. Εδώ παίρνει το όπλο του και πυροβολή, βάζει το 7ο του τρίποντο, 78-68, πολύ σημαντικό να είναι ένας ζεστός Μπουρνατόφσκι σε αυτή την περίοδο. Κλέβει ο Κούνας με την βοήθεια του Μπάσεϊ, φεύγουν στον ευνηδιασμό και ο Μπάσεϊ τελειώνει, time out θα πάρουν οι Τσέχοι. 80-68, ένα σερί 5-0 για την ομάδα μας, αναγκάζει τους Τσέχους να πάρουν time out και εμείς να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Hey, εσείς! Μ' ακούτε, η Sita Vision σου δίνει όλα όσα θες. Τώρα μπορείς να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερη ίντρικα, δράση και συγκίνηση. Το Value Pack Plus αναβαθμίζεται με ακόμη 6 δημοφιλή κανάλια και γίνεται Variety Pack για ακόμη περισσότερη ποικιλία. Όλα όσα θες. Sita Vision. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, 80-68 το σκορ για τον Αποέλ απέναντι στην Τσέχικη, την Μπαρτούπιτσε στο ΣΥΝ 12. Τρέξε ένα σερί 5-0. Ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του Αποέλ. Γρηγόρης, ακούμε. Λοιπόν, να προσέξουν πάρα πολύ τώρα, να συνεχίσουν την πιεστική άμυνα, να βγάλουν τα play με screen για τον Μπουρνατόφσκι, ο οποίος ζητά ο κύριος Κουστένης να βρεθεί στη γραμμή των 6-75 όπου σήμερα έχει πάρει φωτιά. Να το σε εδώ, μετά από τρίπλα για τρεις είναι άστοχος, μόλις το δεύτερο άστοχο του τρίποντο. 7-9 έχει ο Μπουρνατόφσκι, είναι Γρηγόρη.
Ουσιαστικά βγήκε αυτό που ζήτησε ο κύριος Κουστένης τώρα. Στην άμυνα να μην χάνουν τα rebound, πιεστική άμυνα και να προσέξουν να μην φορτωθούν νωρίς-νωρίς με φάουλ. Ακόμη πάντως δεν υπόθηκε κουβέντα για την διαφορά. Ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι δέχτηκε κάποια προειδοποίηση στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ο κύριος Κουστένης για τους παίκτες που σηκώνονται, ότι στην επόμενη φορά θα δώσει τεχνική ποινή. Μπάσεϊ μέσα για τον Ράιτ. Ενώ να πούμε ότι είδαμε τον Κούνα να βγάζει άλλη μια πολύ σπουδαία άμυνα νωρίτερα. Μπουρνατόφσκι θα πάει στους 28. Είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, είναι εξαιρετικός. Ο Τσέι. Θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Αμερικανός μέσα στον Νέκας. Γυρίζουν πολύ ωραία την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Και θα πάνε στις βολές με τον Σκραντς. Ο Μπουρνατόφσκι που φτάνει τους 31 με το καλάθι του νωρίτερα. Ενώ βλέπουμε εδώ το φάουλ από τον Βασίλη τον Κούνα. Είναι το δεύτερο του. Πρώτο μαδικό για τον ΑΠΟΕΛ με 6:56 να απομένει. Όσο κρατά τον Μόμπλεϊ μακριά από το πέμπτο φάουλ, έχουμε και τον έλεγχο των rebound. Είδαμε τον Μόμπλεϊ πόση βοήθεια μπορεί να δώσει στους εθέρες. Και όσο περισσότερο μένει στο παρκή ο Μόμπλεϊ, παίρνει και περισσότερες ανάσες σε περίπτωση που έρθει το πέμπτο φάουλ του Μόμπλεϊ, ο Τόλης Κασκίρης να μπορέσει να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί. Μπάσεϊ στον Μπουρνατόφσκι για τον Μπάσεϊ. Κούνας πολύ ωραία και πάλι για τον Μπάσε, για τρεις αυτός από την κορυφή. Είναι άστοχος. Rebound από τον Σβίρτλικ, ο οποίος κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε τα ποσοστά που είχαμε στο πρώτο, ωστόσο δεν θα μπορούσαν να μπαίνουν και όλα. Σημασία έχει ότι συνεχίζει καλή άμυνα. Για τρεις από τη γραμμή των 6:75. Ο Πούλπαν ήταν άστοχος, κατοχή και πάλι για τον ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Κουστένης που τα λέει με τους βοηθούς του. 82-70 στο συν 12 ο ΑΠΟΕΛ. Μπουρνατόφσκι στον Μπάσεϊ. Ράιτ θα κάνει τον drive, θα σουτάρει και θα πάρει τις δύο βολές. Και ο Ράιτ κάνει σπουδαίο παιχνίδι στους 20 πόντους, Γρηγόρη. Έχει συγγύσει, η αλήθεια είναι πάντως ο Ράιτ. Ο Ακίμ Ράιτ πέτυχε 18 στο πρώτο ημίχρονο και τώρα έχει 20. Έχει όμως 6 assist. Κάνει σπουδαία δουλειά, στοχή και στην πρώτη βολή. Από ελ που δείχνει, Γρηγόρη, να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτή την τσεχική ομάδα. Της λείπει βέβαια, όπως είπαμε, ο πρώτος της σκόρερ, όπως λείπει και στον Αποέλο ο Γρηγόρης Παντούρης, που είναι ένα από τους καλύτερους παίχτες της φετινής ομάδας. Από το Αποέλ, πέραν του Παντούρη, στο ρυθμό του παιχνιδιού δεν πήγε ούτε ο Γαβρίλος Ζογκυλαράς, ένας παίχτης ο οποίος είναι ουσιαστικά αμυντικός εξολοθρευτής και πιστός στρατιώτης σε όποια ομάδα και να αγωνίστηκε. Παροπλήστηκε νωρίς-νωρίς με φάουλ και δεν βρήκε ποτέ ρυθμό. Ενώ δεν είχε ουσιαστικά και τον Μόμπλεϊ στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα βγάζει 5 λεπτά συνεχόμενα Μόμπλεϊ στο παρκέ. Πολύ σωστά και είναι πολύ σημαντικό να αποδείξει ο ΑΠΟΕΛ ότι είναι ανώτερη ομάδα από την Παρτρούπιτσε. Εδώ θα στοχίσουν σε ένα σουτ τριών πόντων, 83-73 με τον Σκρανκ. Λέγαμε ότι είναι ανώτερη ομάδα, καθώς και στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα στην Τσεχία ήταν μπροστά στο σκορ. Μόνο στην τέταρτη περίοδο έχασε το προβάδισμα ο ΑΠΟΕΛ και επίλθε τελικά και η Ιτσα. Ράιτ. Μπουρνατόφσκι είναι πιο δυνατός από τον αντίπαλο του στο low post. Θα βρει τον Μόμπλεϊ, ο Μόμπλεϊ για 2. Είναι εύστοχος ο Μόμπλεϊ, όποτε του ζητήθηκε ήταν παρόν στην επίθεση. Φτάνει αθόρυβα τους 7 πόντους, 85-73. Άλλο ένα hook στο low post από τον Σκρίβλικ. Rebound επιθετικό από τον Κόχουτ. Εδώ φοβήθηκε την επαφή ο Μόμπλεϊ και είναι λογικό. Και είναι περίεργο που δεν βλέπουμε τους Τσέχους να τον σημαδεύουν. Τους έχει ξεφύγει ίσως ότι είναι με 4 φάουλ ο Μόμπλεϊ. Δεν έχουν πάει στο low post ακόμη να επιτεθούν με τον προσωπικό του αντίβαλο. Κούνας στον Μόμπλεϊ. Μπάσεϊ ελευθερώνεται και σουτάρει για 3. Χρειάζεται τον καλό Μπάσεϊ από Ελς αυτό το
Σε αυτά τα τελευταία στάδια του αγώνα, 88-75 στους 13 η διαφορά. Ο Τρέι για 3. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπάσεϊ. Ο Ράιτ θα σώσει την κατοχή μετά την υπερπροσπάθεια του Μπάσεϊ και θα τρέξει στον ευνηδιασμό. Θα πάει να βγάλει το highlight του αγώνα, θα πάρει το φάουλ για 2 βολές. Ανέβηκε πολύ ψηλά ο Ράιτ, εδώ θα δούμε και πάλι, δέστε πόσο ψηλά ανεβαίνει. Θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αν κατάφερνε να καφώσει και την μπάλα στο καλάθι. Σημαντικό να κρατήσουμε την διαφορά πάνω από τους 10 όσο πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Θυμίζουμε για όσους τώρα συνθήκαν μαζί μας ότι το ΑΠΟΕΛ πέραν από την νίκη κυνηγά και την διαφορά των 6 πόντων. Πολύ σωστά, Γρηγόρη. Έτσι ανέφθησε πιθανή ισοβαθμία με τους Τσέχους να μπορεί να έχει το πάνω χέρι. 88-75 στο συν 13 ΑΠΟΕΛ. Πολύ ωραία πάσα στον Σκρανκ από τον point guard της ομάδας, στον Πούλπαν. 88-77, κύριος Σάντερς στο πλάνο μας. Μπάσεϊ στον Μπουρνατόφσκι. Step back, shoot για δύο είναι άστοχος. Rebound από τον Σκρανκ. Ο Τρέια, τρεις χωρίς να διστάζει. Time-out από τον κύριο Κουστένη, ο οποίος είναι εκνευρισμένος. 88-70, 88-80, η διαφορά πέφτει στους 8 σε μονοψήφιο αριθμό. Εδώ και πάλι, ο Τρέι χωρίς να διστάζει καθόλου. Ο Τρέι που φτάνει τους 19 πόντους. Είπαμε, ήταν ο πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι μας στην Τσεχία, που με τον κύριο Κουστένη στον πάγκο να βλέπουμε τον κύριο Σάντερς. Σ' ακούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν ήταν καθόλου ήρεμος ο κύριος Κουστένης στις οδηγίες του. Φώναξε στον Μπουρνατόφσκι, του ζήτησε να παίξουν πιο μυαλωμένα, inside game, και όχι να ψάχνουν συνεχώς ατομικές προσπάθειες και σούτ τριών πόντων. Να δώσουν τα φάουλ που έχουν χωρίς φυσικά να στείλουν στις βολές και να πιέσουν στα όρια του φάουλ σε κάθε φάση και να μην χάνουν rebound. Αυτό με τα rebound έχει γίνει η ατάκα του σε κάθε time-out πλέον. Μπουρνατόφσκι τώρα στο low post. Σκαστή πάσα στον Μόμπλε. Αυτό που του ζήτησε ο προπονητής του, αυτό έκανε. Βλέπουμε πόσο σημαντικό. Βλέπουμε και τον κύριο Κουστένη να είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός στον πάγκο. Αυτό που ζήτησε, αυτό έκανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα προπονητή μετά από time-out να βλέπει το time-out του να μην πηγαίνει χαμένο. Μπουρνατόφσκι στο κλέψιμο. Πατάει φρένο. Σε σετ παιχνίδι θα πάει ο ΑΠΟΕΛ με τον Βασίλη τον Κούνα να παίρνει την μπάλα. Έρχεται ο Μόμπλεϊ για να συνεργαστούν σε ένα pick and roll. Πάσα στην αδύνατη μεριά, μπάσε για τρεις. Είναι άστοχος ο Ράιτ εκεί, παίρνει φάουλ. Πολύ σωστό και είναι το τέταρτο φάουλ για τους Τσέχους. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, ο ΑΠΟΕΛ έχει ακόμη μόλις δύο ομαδικά. Έχει δύο φάουλ να δώσει δηλαδή. Βλέπουμε και πάλι τη φάση και το χέρι του Σκρανκ με τον αριθμό 11 στον ώμο του Ράιτ. Ναι, Γρηγόρη. Θα έλεγα απλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ακόμα μια φορά μετά από time-out το ΑΠΟΕΛ δείχνει αναγεννημένο. Μετά από κάθε time-out που καλεί ο κύριος Κουστένης, βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ να παίζει πιο μυαλωμένα και ήρεμα και να αυξάνει τη διαφορά. Και τώρα ο ΑΠΟΕΛ παίρνει δύο βολές με τον Μπάσεϊ να κάνει τον drive και να παίρνει το foul. Και αυτό ήταν το τρίτο foul. Ενώ πάνω στο τελευταία λεπτά του αγώνα παραβλέψαμε να πούμε ότι έχει κάνει το πέμπτο του φάουλ ο Σβίρτλικ, ο παίχτης που είχε 19 πόντους με τον αριθμό 9. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο ζωγραφιστό.
στην ρακέτα δηλαδή. Και 8 στα 11 δίποντα. 91-80 στο σύν 11 ο Αποέλ, 2-43 πριν το φινάλε. Και πάλι θα σουτάρουν για 3, αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Πούλπαν. Ο Πούλπαν που μένει στους 4 πόντους. Εδώ κλέβει την μπάλα και αφήνει στον Ότρεϊ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Πούλπαν. Ότρεϊ θα πάρει το φάουλ. Τα φάουλ που είπε ο κύριος Κουστένης ότι είχαμε να δώσουμε. Πολύ εξυπνά εδώ, θα το δώσει ο Μπάσεϊ. Εδώ και πάλι με το δεξί χέρι κάνει φάουλ. Μέσα ο Πότοτσεκ. Ποιος έχει 8 πόντους μέχρι στιγμής. Με 2 στα 3 τρίποντα. Νάτος εδώ, θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μόμπλεϊ ελέγχει εκεί το, την εναέρια κυκλοφορία. Παίρνει το rebound. 91-80. Μπάσεϊ σε πολύ χαμηλό τέμπο πλέον. Ενώ και ο Μπράουν πέρασε στην θέση του Πούνα. Στο παρκέ ο Μπάσεϊ. Στον Ράιτ, Μπράουν, 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλωθεί η επίθεση του Αποέλ. Ράιτ πρέπει να σουτάρει. Με τον Γουόλ να τον επιτηρεί, θα το κάνει για 3 και θα βάλει μια μαχαιριά στην καρδιά της τσέχικης ομάδας. 94-80. Μεγάλο παιχνίδι επιθετικά και από τον Ράιτ. Εδώ ο Τρέι συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα επιθετικός και εδώ θα κλέψει για την μπάλα. Ο Μόμπλεϊ δεν θα του κάνει φάουλα, πρόσεχτος ο Μπράουν. Ο κύριος Κουστένης που ζήτησε time-out και το ακύρωσε. Έχω την εντύπωση ότι αν το έχει δώσει το time-out η γραμματεία υποχρεωτικά θα το δώσουν στον κύριο Κουστένη. Αυτό γίνεται. 94-84. Είδαμε πως δεν πρέπει να επαναπάβεσαι με τίποτα στο μπάσκετ. Ο κύριος Κουστένης είναι εκνευρισμένος. Why don't you fall? Are you here? Do you know where the game is? You know how many team fouls we got? How many? Two. Three! And you didn't foul! Τα ακούει ο Μπάσε, έχω την εντύπωση. Here. Βλέπουμε τον κύριο Κουστένη και τον ακούμε στις τελευταίες του οδηγίες. Murphy, you're right here. Vasily is here. Trey here. Vasily, Murphy, pop out and get the ball. Go for a handoff. No, the inbounder. If Trey can't get the ball, then you're gonna go. He's gonna go around, you're gonna go. I want you to pop out. All right. Ενώ είναι σημαντικό να δούμε και πώς θα αντιδράσει η Παρτούπιτσε και η κύριοι Σάντερς. Και οι κύριοι Σάντερς και Πάρτοσεκ, αν θα πιέσουν σε όλο το γήπεδο, Γρηγόρη. Λοιπόν, τότε ήταν εκνευρισμένος ο κύριος Κουστένης, νομίζω ότι έφτασε στα αυτιά των φίλων τηλεθεατών. Τα βάλε με τον Μπάσε για την τελευταία φάση. Του ζήτησε ότι του τόνισε ότι έπρεπε να κάνει φάουλ. Τώρα έδωσε οδηγίες στον Βασίλη τον Κούνα να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση και τον Μπουρνατόφσκι να είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση μέσα στην ρακέτα όπως νωρίτερα που συνεργάστηκε με τον Μόμπλεϊ άψογα. Να το στον Μπάσε που κάνει τον drive. Δεν ήταν αυτό που του ζητήθηκε όμως έχει αποτέλεσμα. 96-84 στο συν 12 ο Αποέλ, 1-33 πριν το φινάλε. Ο Τρέι γυρίζουν την μπάλα, Πότοτσεκ στην γωνία. Είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ, έχει 3 στα 5 τρίποντα. Εξού και ο λόγος που τον έβαλε ο κύριος Σάντερς στο παιχνίδι. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο τώρα οι φιλοξενούμενοι και έχουμε kickball. Και η μπάλα για τον Αποέλ. Θα πρέπει να προσέξουν αυτές τις μικρές αλλά πολύ σημαντικές λεπτομέρειες τώρα οι γαλαζοκίτρινοι. Είναι το δεύτερο, το τρίτο λάθος που πήγε να γίνει πρωτού περάσουν το κέντρο του γήπεδου. Μην ξεχνάμε ότι αυξάνουν και την πίεση τους οι Τσέχοι. Τους βλέπουμε να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ο Μπουρνατόφσκι θα βγει να πάρει εδώ την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ. Αυτό που ζήτησε και ο κύριος Κουστένης, να παίρνει την μπάλα ο Μπουρνατόφσκι και να επιδιώκει να πάρει το φάουλ αφού είναι. Μέχρι στιγμής πέραν το πρώτο σκόρερ και από τους λίγους καλαθοσφαιριστές που έχουν 2-2 βολές. Ενώ Γρηγόρη να πούμε ότι σε αυτό το σημείο η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Ο Μπουρνατόφσκι έχει την ευκαιρία με 2 βολές να την στείλει στους 11 και η διαφορά παίζει ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας του Αποέλ με την τσέχικη ομάδα καθώς ο Αποέλ ιτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Βλέπουμε και τον Μπουρνατόφσκι σε μια φοβερή βραδιά για τον ίδιο 32 πόντους. Λέγαμε λοιπόν ότι αν η διαφορά είναι πάνω από τους 5 πόντους, ο Αποέλ έχει στην ισοβαθμία την τσέχικη ομάδα.
και τότε θα βελτιώσει κατά πολύ τις πιθανότητες του για πρόκριση, μια πρόκριση που παίρνουν και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες. Μπορεί να μπει και σε αυτό τον γκρουπ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και να πάρει την πρόκριση του στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Βεβαίως προέχει η νίκη, 1 και 15 στο ΑΠΟΕΛ. Έχουμε δει μεγαλύτερες ανατροπές στον μπάσκετ, έχουμε δει μεγαλύτερες ανατροπές από τους 10 πόντους. 97-87, 1 και 13 για το φινάλε. Πότο τσεκ θα κάνει τον drive. Πολύ καλή άμυνα από τον Κούνα που έχει βγάλει πολλές τέτοιες άμυνες ο Βασίλης ο Κούνας. Κάτι που δεν φαίνεται όμως το έχει κάνει 3-4 φορές αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και είναι στο παρκέ και κάθεται τον Μπράουν στον πάγκο. Κούνας στον right. 7 δευτερόλεπτα. Πρέπει να πάρει κάποιος την επίθεση. Ο Μπάσεϊ πολύ έξυπνα ελευθερώνεται. Βρίσκει τον right. Χρεώνεται με παράβαση από τον διαιτητή που ήταν στην βασική γραμμή. Δεν ξέρω, ήταν 3 δευτερόλεπτα. Μια ήταν μεταφορά της μπάλας. Δεν είδαμε την υπόδειξη του διαιτητή. Time out από τους φιλοξενούμενους. 97-87. Ο λόγος που βλέπουμε αυτά τα time out με την διαφορά να είναι στους 10 είναι αυτό που σας είπαμε και εμείς νωρίτερα. Το συν 6 που κυνηγάει ο ΑΠΟΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το να απολαμβάνεις από το κινητό σου γκολ και φάσεις του Κυπριακού Πρωταθλήματος, UEFA Champions League και Europa League ανά πάσα στιγμή είναι κάτι καλό. Live Sports από τα Red. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Live Sports από App Store ή Google Play. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες ή τα Mobile Vodafone, ενώ είναι δωρεάν σε πελάτες με Red 4. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, ο Γρηγόρης είναι στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για να ακούσει τις τελευταίες οδηγίες που θα δώσει ο κύριος Κουστένης. Βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις νωρίτερα. Γρηγόρη. Λοιπόν, δεν έχει άλλο time out πρώτα απ' όλα να προσθέσουμε ο κύριος Κουστένης. Αυτό τους είπε κιόλας στον πάγκο. Να προσέξουν πάρα πολύ στην άμυνα, να μην δεχθούν τρίποντο. Σε περίπτωση που δεχθούν καλάθι, όποιος παίχτης και να πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού θα κερδίσουν το... θα αναγκαστούν ουσιαστικά τις έχει να κάνουν φάουλ και να πάνε στις βολές, να μην χάσουν με τίποτα rebound. Ο Τρέι λοιπόν, λογικά θα πάει για γρήγορη επίθεση η τσέχικη ομάδα, για τρεις είναι άστοχη rebound. Από ποιον, από τον Μπάσεϊ, ο οποίος κλείνεται, ο Τρέι για τρεις. Μετά από το κλέψιμο είναι άστοχος, τώρα ο Ράιτ θα πάρει την μπάλα και το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη για την ομάδα μας. Αν το τρίποντο του Ότρεϊ ήταν εύστοχο, η διαφορά θα πέφτει στους 7 και με το χρόνο να είναι στα 33 δευτερόλεπτα θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν, να παίξουν άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Ναι, Γρηγόρη. Φτάνει ο Ράιτ να είναι τώρα εύστοχος, γιατί μέχρι στιγμής είναι το μελανό σημείο ουσιαστικά αυτού του σπουδαίου καλαθοσφαιριστή σήμερα. Σε μια εκπληκτική βραδιά, ο Ράιτ που είναι και ο πρώτος σκόρερ στο Europe Cup για τον ΑΠΟΕΛ σε μέσο όρο και στα μετά προηγούμενα παιχνίδια. Πάντοτε να και ο Γουόλ έξω με 5 φάουλ. Ο Γουόλ που κοιμάνθηκε σε ρηχά νερά, έμεινε μόλις στους 4 πόντους. Ο Ράιτ ευστοχή στην βολή. Είπαμε με τον Γουόλ ως υπαρών και τον Μπέρνετ να μην έρχεται στην Κύπρο. Ο ΑΠΟΕΛ, η νίκη για τον ΑΠΟΕΛ ήταν μονόδρομος και αυτό κάνει με τον Ράιτ να βάζει και τις δύο βολές. 99-87 στο συν 12. Μια καλή άμυνα είναι αρκετή τώρα για τον ΑΠΟΕΛ για να κλειδώσει και τους δύο στόχους για τους οποίους ήρθε. Η νίκη είναι δεδομένη εδώ και λίγα και ένα δίλεπτο, όμως η διαφορά είναι αυτή που μετράει τώρα. Και σίγουρα ο κύριος Κουστένης θα θέλει να την καλύψει και αυτήν. Δεν επιτίθεται γρήγορα ο Τρέι, σπαταλάει τον χρόνο. Θα σουτάρουν για τρεις και θα βάλουν άλλο ένα τρίποντο με τον Πότοτσεκ να είναι εκπληκτικός από την γραμμή των 6.75. 99-90 στο συν 9 δεν κάνουν φάουλ οι Τσέχοι. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Όχι, ο Μπάσεϊ θέλει την εκατοστάρα, δεν θα καταφέρει να το πετύχει. 99-90 λοιπόν είναι το τελικό σκορ, με Μπουρνατόφσκι και Ράιτ να αγκαλιάζονται και να είναι οι κορυφαίοι να τους εδώ σε πρώτο πλάνο. Οι δύο ομάδες ανταλλάσσουν συγχαρητήρια.
οι δύο ομάδες που πήγαν στον χώρο του κέντρου για να παρηγορήσουν, για να φωνάξουν για την ομάδα τους. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ που ήρθαν σήμερα, με τους φίλαθλους του ΑΠΟΕΛ που ήρθαν σήμερα στο στάδιο Ελευθερία. Πολύ καλύτερα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ σήμερα. Ο Γρηγόρης που προσπαθεί να ετοιμάσει ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο και έχει μαζί του τον MVP της αναμέτρησης, τον Μέρφυ Μπουρνατόφσκι. Γρηγόρη. Μέρφυ, big win today, an amazing game from you. We played well as a team. We moved the ball. We knew these guys were big, so we tried to attack them from the perimeter a little bit more, and worked out. You put 6 3-point the first half and 7 all the game. It's the first time for you. Past few games, I haven't been hitting, but our team's good, and we know that we got different guys. Different guys are going to get hot every night. So tonight was my night, and next night, who knows who it'll be, right? Yeah, and this is the second win from you, and you want another one for make sure the next round. So we got Lithuania next week. That's our next focus. We got Cyprus this weekend, then we got Lithuania next week for FIBA Cup, and we got to get another win. Thank you very much. Thank you very much. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα, Λουί, τι μας είπε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Πρώτα απ' όλα ότι έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι, αλλά σημασία δεν έχει το τι έκανε αυτός, αλλά το τι κάνει η ομάδα. Μας είπε ότι είναι η πρώτη φορά όπου πέτυχε 7 τρίποντα, είναι και για αυτόν κάτι πρωτόγνωρο. Συμφώνησε ότι χρειάζονται ακόμη μία νίκη, θα την προσπαθήσουν κόντρα στους Λιθουανούς, αλλά προέχει το Κυπριακό Πρωτάθλημα και στη συνέχεια θα χτυπήσουν τους Λιθουανούς για να πάρουν την τρίτη νίκη, η οποία θα σημαίνει εν ολίγης και πρόκριση. Πολύ ωραία, Γρηγόρη. Είχαμε και τον MVP της αναμέτρησης μαζί μας, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά σήμερα στους 32 πόντους. 99-90 είναι το τελικό σκορ. Εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα καλύτερα σημειότυπα και την διάσκεψη τύπου. Εδώ στο κινητό. Τελικά, το να μην είσαι so easy είναι τόσο κουφό όσο ο σχολιαστής σε έναν αγώνα σκάκι να ξεφεύγει. Ο Ζαχάροφ το σκέφτεται, πάει να πιάσει το άλογο, το μετανιώνει, παίρνει τον αξιωματικό, κάνει μια ωραία διαγώνια κίνηση. Ο Γρηγόρος δεν ξέρει από πού του ήρθε. Είδε τσεκ και μπα! Η αίθουσα έχει πάρει φωτιά. Είναι μπα! Τα τέλεια! Γίνε και εσύ so easy και απόλαυσε με κάθε top-up δωρεάν υπηρεσίες και δώρα. Συνδέσου τώρα και πάρε δωρεάν 5 ευρώ στο λογαριασμό σου και 100 SMS. Επιπλέον, αν συνδεθείς μέχρι 30 Οκτωβρίου, έχεις και 1 GB δωρεάν mobile internet. So easy. Πάρε πολλά παραπάνω από το top-up σου. Cida Mobile Vodafone. Power to you. To destroy this world. Billions of people killed. Bones sinking like stars, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Forget everything
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Ευχαριστώ που μου έδωσε στη ζωή. Στην Κύπρο χρειαζόμαστε 300 αιμοδότες την ημέρα. Γίνε ένας από εμάς. Κέντρο Αίματος, Υπουργείο Υγείας. Και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να εκπληρώσει και τους δύο στόχους του σήμερα, να πάρει την νίκη και την διαφορά από την Τσεχική ομάδα. 99-90 το τελικό σκορ, ενώ βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του δευτέρου ημιχρόνου. Να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε σαν κορυφαίους τους Μπουρνατόφσκι με 32 πόντους, 7-9 τρίποντα, όπως μας είπε και ο ίδιος νωρίτερα, ήταν η πρώτη φορά που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, η μεγαλύτερη του βραδιά σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Στους 32 πόντους λοιπόν ο Μπουρνατόφσκι με 3 rebound, 2 assist, μόλις ένα λάθος, 2 κλεψίματα και ένα block. Φοβερή βραδιά για τον Μέρφυ Μπουρνατόφσκι. Ακολούθησε ο Ράιτ με 26 πόντους, την αξιολόγηση του στο 14, 7, 8 assist και 3 rebound για τον Ράιτ, ενώ πολύ καλός στο φινάλε ήταν και ο Μπάσεϊ. Έβγαλε αυτή την φάση εδώ, ήταν η πιο ωραία φάση μαζί με τον Μπουρνατόφσκι. Ο Μπάσεϊ κάνει ό,τι ήθελε εκεί τους παίχτες που πήγαν για παγίδα της τσέχικης ομάδας και σέρβιρε στον Μπουρνατόφσκι. Ο Θίρον Μπάσεϊ λοιπόν με 18 πόντους, την αξιολόγηση του στο 16, 7 assist, 7 rebound, πολύ κοντά σε ένα triple double. Ήταν ότι καλύτερο αυτή η τριάδα για τον ΑΠΟΕΛ με τον Μπράουν στους 10 και τους Κούνα και Κασκίνη να δίνουν πολύ μεγάλες βοήθειες. Ειδικά ο Βασίλης ο Κούνας οργάνωσε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αν και είχε μόλις, αν και δεν είχε σκοράρει μάλλον ο Βασίλης Κούνας, είχε 5 assist, 3 κλεψίματα. Ειδικά στην τέταρτη περίοδο η βοήθειά του ήταν υπερπολίτιμη, όπως και του Κασκίνη με τον Μόμπλεϊ να έχει 4 φάουλ κατά την μεγαλύτερη διαρκεία του αγώνα. Περιμένουμε να δούμε σε πόση ώρα οι δύο διαιτητές, οι δύο προπονητές, με συγχωρείτε, θα πάνε στην διάσκεψη τύπου. Ενώ βλέπουμε τις καλύτερες φάσεις, όπως είπαμε, του δευτερού ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά της αναμέτρησης. Έπεσε πολύ το ποσοστό μας από την γραμμή των 6,75. 5 στα 13 είχε ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ένα εκπληκτικό 10 στα 15 στο πρώτο ημίχρονο. Στο πιο ψηλό.